παρουσία τους, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Περβέζης, πατέρας Δημήτριος Δούσκας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφιος Γιαννάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας και εκπρόσωπος του Δημάρχου, ο κύριος Φαγκούλης Γιώργος, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πρέβεζα, ο κύριος Δημήτρης Τσουμάνης. Έχετε και αυτή την ιδιότητα που σας ακολουθεί. Ο πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Δώσης Γιώργος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας, ο κύριος Δαλαούτης Σπύρος. Ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Καρακατσανέων, ο κύριος Απόστολος Καραβούνης. Ο εκπρόσωπος του Εκδοτικού Οίκου, ο κύριος Βασιλείος Γιώργος. Ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Κυραμάρης. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πρέβεζας, ο κύριος Τίτσος Γεράσιμος. Να πω ότι ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και έστειλε επιστολή για την επιτυχία της εκδήλωσης. Την σημερινή εκδήλωση συνδιοργανώνουν Αδερφότητα των Εναθήνων Σαρακατσανέων και ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Πρέβεζας. Σήμερα στην Πρέβεζα κλείνει ο κύκλος των εκδηλώσεων, αφού το λεύκωμα, το συγκεκριμένο λεύκωμα, παρουσιάστηκε στα Γιάννενα και στην Οικουμενίτσα. Το λεύκωμα αυτό αποτελεί συνέχεια και άλλων εξαιρετικών εκδηλώσεων από την Αδερφότητα που προηγήθηκαν και είναι βέβαια πως γεννά προσδοκίες και για άλλες εκδόσεις. Ένα λεύκωμα για το οποίο πολλοί ήταν εκείνοι που προσέφεραν πλούσιο υλικό, ενώ αρκετοί προσέφεραν κόπο και χρόνο για να το ετοιμάσουν, αφού η δημιουργία ενός γενεολογικού δέντρου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και απαιτεί πολύ σοβαρή έρευνα, διασάρκωση και συμπλήρωση στοιχείων. Στο σημείο αυτό, να καλέσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, τον κύριο Γιώργο Φαγκούλη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβαστέ πατέρα Δημήτρη, κύριε βουλευτά, κύριε πρόεδρε βουλευτά Σαρακατσανέων, κύριε πρόεδρε των συλλόγων των Σαρακατσανέων, κύριε προϊστάμενε της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κύριοι σύμβουλοι δημοτικοί περιφερειακοί, κυρίες και κύριοι, θέλω εκ μέρους του δημάρχου μας που βρίσκεται στα Γιάννενα, στην Θεσσαλονίκη, στην έκθεση φιλοξένεια, να σας εκφράσω με ιδιαίτερη χαρά ότι βρισκόμαστε απόψε εδώ για την παρουσίαση του λευκώματος Σαρακατσανέτης Υπήρου γενολογικά δέντρα, το οποίο καταγράφει την παράδοση, τα ήθη και έθιμα της ζωής των Σαρακατσανέων. Το λεύκαμα, πέρα από τα γενολογικά στοιχεία, παρουσιάζει αξιόλογα λαογραφικά στοιχεία από τη ζωή και παράδοση των Σαρακατσανέων, οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία, με την εργατικότητά τους και με την ευφυΐα τους. Είναι πολύ σημαντικό οι νεότεροι να γνωρίζουν και οι μεγαλύτεροι να θυμούνται τις ρίζες τους, τις δυσκολίες της νομαδικής ζωής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να τις ξεπεράσουν, αποτελώντας για όλους μας ένα παράδειγμα αξιοπρεπούς επιβίωσης και διαχρονικής ιστορίας. Ειδικότερα στην Πρέβεζα, οι Σαρακατσανέοι αποτέλεσαν και αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού που ξεχωρίζουν για το σεβασμό τους στα ήθη και τα έθιμα, την αγάπη τους για τον πολιτισμό και την πίστη τους στην παράδοση. Ο Δήμος μας έχει τη χαρά να φιλοξενεί στα όρια του τη Σαρακατσάνικη Στάνη, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τους απαταχούς Σαρακατσανέους, η προκοπή τους, η πορεία τους στις τέχνες, τα γράμματα αλλά και την πολιτική καθιστούν ιδιαίτερη την παρουσία τους. Εύχομαι το λεύκωμα που θα παρουσιαστεί απόψε να κάνει όλους μας να νοσταλγήσουμε, να θυμηθούμε και να ταξιδέψουμε στον χώρο και στον χρόνο. Σας ευχαριστώ. Οι σύλλογοι προσφέρουν σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Άλλωστε και η παρουσία του Προέδρου της Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας Συλλόγων Ελλάδων, του κ. Γιώργου Δώση, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό. Κύριε Δώση, ο λόγος σε εσάς για ένα σύντομο χαιρετισμό.
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Σαρακατσάνες και Σαρακατσάνοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισες, φίλες και φίλοι. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηγυρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Παραβρίσκομαι σήμερα εδώ, πρώτα ως Σαρακατσάνος, για όσους δεν ξέρουν, αλλά και ως πρόεδρος της Πανηγυρωτικής. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδερφότητας των Εναθήνων Σαρακατσανέων Ηπείρου. Γιατί με προσκάλεσαν να παρευρεθώ σε μία από τις τρεις εκδηλώσεις της οποίας έχω κάνει για το λεύκωμα που είναι για να ολοκληρώνω τον τρόπο. Διάλεξα να παρευρεθώ στην Πρέβεζα, διότι κάτι με συνδέει περισσότερο με τα Γιάννενα και με τη Θεσποτεία, διότι εκεί ήμουν βουνά και χυμαδιά, ενώ στην Πρέβεζα δεν έρχομαι συχνά και έχω να έρθω πάρα πολύ καιρό από τότε που υπηρετήσω εδώ τη στρατηγική μου θητεία το 1974. Η Πανηγυρωτική Συνομοσπονδία είναι η κορυφαία οργάνωση της Πανηγυρωτικής Ακαδημίας και έχει πάνω από 450 εγγεγραμμένα μέλη, αδερφότητες, λόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες και αντιπροσωπεύει γύρω στο 1 εκατομμύριο υπηρώτες στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Ο σημαντικότερος άξονας της δραστηριοποίησης μας και των μελών μας είναι ο πολιτισμός, η διάδοση, η διάσωση και η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης. Διοργανώνουμε, και είναι γνωστό αυτό σε όλους, ποιοτικές εκδηλώσεις και δράσεις με πλούσιο πρόγραμμα και πάντα με πολυπληθή ακροατήρια. Σκοπός των πολιτιστικών σωματείων και της πολιτιστικής, αλλά και των σωματείων τους οποίους αντιπροσωπούν, είναι η δραστηριοποίηση στον πολιτισμό και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, με παρουσιάσεις έργων και ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης, με δημιουργία χορευτικών τμήματων, με διδασκαλίες χορών, με διδασκαλία και εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών, με δημιουργία και διδασκαλία χοροδιών και συντηρούν όχι μόνο στη διατήρηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ως παρακαταθήκη, αλλά και της μεταλαμπάδευσης στη νέα γενιά. Πέρα από αυτό, είναι άγρυπνη φιγουρή της διαφύλαξης, διατήρησης και προστασίας των μνημείων του πολιτισμού μας, των έργων των προγόνων μας, αλλά αποτελούν και το συνδετικό κρίκο των αποδήμων όπου γης. Προστηρίζα τους, βοηθώντας έμπρακτα και λειτουργικά το μεγάλο εθνικό στόχο αναστολής της απαλωτρίωσης της εθνικής συνείδησης. Αυτόν, όπως και της γλώσσας των παραδόσεων του τόπου μας, και έτσι επιτελούν μια καθαρή εθνική προσφορά. Όλοι όσοι συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των πολιτιστικών οργανώσεων, εθελοντικά και αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες στην πατρίδα και στον πολιτισμό. Οι πόροι όλων μας σχεδόν είναι οι εισφορές των μελών και οι ελάχιστες προσφορές των συμπατριωτών μας. Οι επιχορηγήσεις από την πολιτεία στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης είναι ανύπαρκτες, καθώς ανύπαρκτες είναι και οι χορηγίες διαφόρων φορέων και επιχειρήσεων. Πέρα όμως από αυτό, πέρα από τον πολιτισμό, ασχολούμαστε και με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, με την ανάπτυξη της Ηπείρου, αλλά και με ένα σωρό άλλα προβλήματα και ζητήματα που ασχολούν την Ήπειρο και τους Ηπειρώτες. Απόδειγμους και μη. Και είμαστε σε αγαστή συνεργασία με φορείς και των τεσσάρων νομών που αντιπροσωπεύουν. Όμως, η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και το λαό μας έχει σε μεγάλο βαθμό επηρεάσει και τις πολιτιστικές οργανώσεις. Δεν ξέρουμε αν και πότε θα βγούμε από αυτή την κρίση. Οι στρόφικες της πολιτείας έχουν κλείσει. Επιχορηγήσεις δεν υπάρχουν. Χορηγίες επιχορηγήσεων και άλλων φορέων είναι ελάχιστες ή μηδενικές. Και τα σωματεία μας δυσκολεύονται πάρα πολύ. Καλούμε όσους μπορούν να βοηθήσουν. Γνωρίζουμε όλων τις δυσκολίες τις οικονομικές.
να αρχίσουν να βοηθούν τις πολιτιστικές μας οργανώσεις, γιατί ο πολιτισμός μας θα αρχίσει αν δεν υπάρχουν αυτοί. Ελπίζουμε όμως ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερο στο μέλλον. Ο Σύλλογος των Σαρακατσανέων Αθηνών, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, έχει πλούσια δραστηριότητα και είναι από τις καλύτερες οργανώσεις μας. Και αυτό δεν το λέω επειδή και εγώ είμαι στο Σύλλογο αυτών ή επειδή είμαι Σαρακατσάνος. Αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έχουν κάνει ένα σωρό εκδόσεις. Δεν είναι μόνο η σημερινή έκδοση του Λευκόματος, αλλά είναι και άλλων δύο, η Σαρακατσανέη και η Σαρακατσάνα εικόνα και λόγος. Επιπλέον έχουν εκδώσει και τα μολοήματα στη μνήμη του φίλου μας και του μέλους μας που έκανε και πάρα πολλές συμβούλες που να πουλεύουν στο Μαγγελίδη. Έχουν εκδώσει για τον Κατσαντώνη κάποια δύο εκδόσεις, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω είναι η συνέντευξη δύο άλλων έργων κάποιων άλλων. Έχουν εκδώσει CD με τραγούδια του Γάμου και τραγούδια της φυλής των Σαρακατσανέων. Νομίζω ότι αυτό το λεύκομα, το οποίο έχουν εκδώσει και μας παρουσιάζουν σήμερα εδώ για να γνωρίζουμε τις ρίζες μας και από πού κρατάει η σκούφια του καθένα από εμάς και των συγγενείδων μας, πρέπει να τύχει της αποδοχής και της στήριξής σας. Χρειάζονται τη στήριξη στο Σύλλογο των Σαρακατσανέων Αθηνών. Χρειάζονται τη στήριξη όλοι οι σύλλογοι. Χρειάζονται τη στήριξη τόσο οι Σαρακατσανέοι όσο και οι σύλλογοι των υπηρετών και θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Αλλά πιστεύω ότι η βοήθειά σας προς τους Σαρακατσανέους πρέπει να είναι και μεγάλη και δυνατή γιατί το αξίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Λαυρινή Ταλαμάντα που βρίσκεται εδώ πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζα. Κυρία Ταλαμάντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θα καλέσω τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων, τον κύριο Απόστολο Καραμπούνη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Τους Σαρακατσανέους και τους φίλους μας που παραβρίσκονται σήμερα εδώ κοντά μας στην παρουσίαση του Λευκόματος Σαρακατσανέοι της Ηπείρου γενολογικά δέντρα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία στηρίζει πάντα τις εκδηλώσεις των συλλόγων και βρίσκεται πάντα κοντά τους, είτε με την παρουσία του Προέδρου της, είτε με οποιοδήποτε μέλος της Ομοσπονδίας. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους αυτούς που δούλεψαν με αγάπη και μεράκι για να εκδοθεί αυτό το λεύκομα που για όλους εμάς είναι η κορυφή των Σαρακατσανέων, είναι το δέντρο μας, η ρίζα μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπηρώτες Σαρακατσανέους που είναι πάντα μπροστά μας, όπως το κονάκι που έγινε στη Μασαλία, την έκθεση φωτογραφίας που γίνεται σε όλα τα ανταμώματα και άλλες εκδόσεις βιβλίων. Γιατί απλά αυτοί είμαστε, εμείς είμαστε πιστοί στην ιστορία της πατρίδας μας και συνεχιστές της Σαρακατσάνικης παράδοσης στη σύγχρονη εποχή. Ευχαριστώ. Πολύ τον κύριο Καραγκούνη. Με αγάπη και μεράκι δούλεψαν κάποιοι για αυτό το λεύκομα. Σημαντική και η συνεισφορά του εκδοτικού οίκου, άπειρος χώρα. Καλώ τον Γιώργο Βασιλείου, εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ, μένα. Καλησπέρα σας. Σεβαστέ πατέρα, κύριε βουλευτά, φίλοι εκλεκτοί, φίλοι Πρεβεζιάννη, η πυρότας. Η αδελφότητα των Εναθήνες Σαρακατσανέων Ηπείρου ιδρύθηκε το 1977. Στο καταστατικό της ορίζεται ο σκοπός της ιδρύσεώς της. Σκοπός της αδελφότητας είναι η σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Από τη ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, η αδελφότητα των Εναθήνιων Σαρακατσανέων Υπήρου έχει εκπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία-μία όλες τις βασικές της υποχρεώσεις. Έχει επιδείξει μια απαράμιλη δραστηριότητα και μια αξιοθαύμαστη και αξιομήμητη παρουσία. Αυτή η πολυσυνηθής και πλουραλιστική δράση και προσφορά των εκάστοτε προέδρων και των διοικητικών συμβουλίων της αδελφότητας των Σαρακατσανέων της Υπήρου έφερε τα βήματά τους στις υπηρετικές εκδόσεις άπειρος χώρα. Η γνωριμία, κατόπιν ο αμοιβαίος σεβασμός και ύστερα η αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ μας μας οδήγησαν σε μια έντιμη και αμοιβαία υποφελή συνεργασία. Έκτοτε η αδελφότητα των Εναθήνες Σαρακατσανέων Υπήρου και οι υπηρετικές εκδόσεις άπειρος χώρα συνεργάζονται ομαλά και δημιουργικά για σχεδόν 15 χρόνια. Έκδοση βιβλίων, επιμέλεια και έκδοση εφημερίδας Σαρακατσάνικα χαιρετήματα, εκτύπωση φυλαδίων εκδηλώσεων, κάρτων επικοινωνίας, ειδικητών αποστολής και όλα αυτά προσεγμένα και καλοτυπωμένα. Τελευταίο δείγμα της άριστης συνεργασίας μας, το Λεύκομα Σαρακατσανέι της Υπήρου, γενεαλογικά δέντρα, που παρουσιάζουμε απόψε ενώπιον των Σαρακατσανέων της Υπήρου και του αθλητικού κοινού της Πρέβεζας. Το εξαίρετο αυτό λεύκομα έχει ήδη σημειώσει σπουδαία επιτυχία. Το εγχείρημα της έκδοσης του λευκόματος αυτού, το οδυρό και το κίνδυνο. Το οδυρό γιατί περιέχει μόχθο πολλών ετών και πολλών ανθρώπων. Και ριψοκίνδυνο, γιατί μέσα στο κυκαιώνα των χιλιάδων ονομάτων υπήρχαν κίνδυνοι σοβαρών λαθών και παραλήψεων. Και παρότι ενδέχεται να παρατηρηθούν μικρολάθη, εντούτοις το λεύκομα αυτό αποτελεί ήδη ένα μνημείο λόγου και εικόνας και ένα ευωδιαστό θυμίαμα ευγνωμοσύνης των Σαρακατσανέων προς τους προγόνους τους και τους προπατορές τους. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους Σαρακατσανέους που μόχθησαν και έφεραν σε πέρας αυτό το μνημειώδες πνευματικό έργο και προς όλους που στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Ως εκδόσεις άπειρος χώρα αισθανόμαστε ικανοποίηση γιατί παραδώσανε στην αγαπητή οικογένεια των Σαρακατσανέων Υπήρου ένα έργο κόσμημα, ένα έργο για το οποίο μπορεί να αισθάνονται υπερήφανοι και δικαιωμένοι. Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα γυρνάω την Ήπειρο με το περιοδικό, γυρνάω στην υπόλοιπη Ελλάδα σε Ηπειρώτες, αλλά αυτές τις τρεις μέρες έχουμε ταξιδέψει με μια παρέα φανταστική. Το μυστικό λοιπόν σε όλους μας είναι η παρέα. Παρέα. Πάμε μαζί. Εμείς είμαστε πραγματικά, όπως είπε ο Πρόεδρος της Πανεπιστημιακής. Εμείς είμαστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασιλείου και να περάσουμε στους οικοδεσπότες της σημερινής εκδήλωσης και θα ζητήσω από τον Ταμείο του Συλλόγου Σαρακατσανέων Πρέβεζας, τον κύριο Βασίλη Κίτα, να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Γενικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σαρακατσανέων Πρέβεζας, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τους επίσημους καλεσμένους μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μας τιμούν με την παρουσία μας. Τα μέλη και τους Σαρακατσανέους και θερμότερα τους μη Σαρακατσανέους φίλους που βρίσκονται απόψε κοντά μας. Να εκφράσω το θαυμασμό μου και τις ευχές μου στους συναφλήδες της αδελφότητας των Εναθήνων Σαρακατσανέων, γιατί έχουν παρουσιάσει αρκετά σημαντικό έργο και το εκτιμώ βαθύτερα. Εύχομαι να έχουν εμπνεύσεις και δεν τους λείπουν οι δυνατότητες και περιμένω πολλά περισσότερα πράγματα. Για μας τους συλλόγου εδώ, εκφράζω, μην το πάρετε στα σοβαρά, ένα μικρό παράπονο ότι θέλω περισσότερη συμμετοχή για να δραστηριοποιηθούμε και εμείς στο νομό Πρέβεζας και όταν είμαστε πολλοί, πιστεύω ότι καταφέρουμε πολλά. Ευχαριστούμε τον
χρειάστηκαν περισσότερο από 10 χρόνια για να συγκεντρωθούν στοιχεία ξεχασμένα στις μνήμες κάποιων ηλικιωμένων, διαβάζουμε στον πρόλογο του βιβλίου. Είναι ίσως αυτονόητη, σχεδόν κλισέ, η διαπίστωση που επισημαίνεται στον πρόλογο πως οι ρίζες δεν αλλάζουν, αλλά και ότι γίναμε άγνωστοι μεταξύ μας. Παράλληλα, αναδύει την ελπίδα, η προτροπή, πως είναι καιρός να γνωριστούμε. Στο σημείο αυτό, καλώ τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Σαλμά, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κύριε εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε ένα αντάλλαγμα διαφορετικό από τα συνήθεια ανταμώματα που οργανώνουν οι σύλλογοι Σαρακατσανέων. Είναι ένα αντάλλαγμα από το χθες, ίσως και το προχθές, ένα αντάλλαγμα με το παρελθόν των Σαρακατσανέων της Επίδου, μέχρι εκεί που κρούει ο νους του ανθρώπου. Ξεπηλύγουμε σήμερα ένα-ένα τα κουβάρια από το νήμα της ζωής των σαρακατσάνικων οικογενειών της Επίδου, για να τα ιδιάσουμε και να τα υφάνουμε και να υφάνουμε ένα πολύχρονο υφαντό από τη ζωή και την παράδοση των Σαρακατσανέων. Το αντάλλαγμα αυτό δεν έχει σκοπό να μας γυρίσει και να μας κρατήσει στο παρελθόν, όσο και αν μας γοητεύουν κάποιες ρομαντικές εικόνες από αυτό. Θέλουμε από το παρελθόν να αντλήσουμε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για το αύριο που φαίνεται ολοένα και πιο δύσκολο. Και για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες, πατάμε στέρεα σε εκείνες τις αξίες και αρχές με τις οποίες πορεύτηκαν οι πρόγονοί μας σε δυσκολίες μεγαλύτερες από τις σημερινές και σε καταστάσεις πολύ διαφορετικές. Το λεύκομα των γενεολογικών δέντρων δεν είναι απλά η βίβλος γενέσεως των Σαρακατσανέων της Επίδου και δεν θέλουμε να το δείτε με αυτό το πνεύμα. Δεν είναι παράθεση ονομάτων και χρονολογιών. Είναι ένα μέσο για να παρουσιαστούν σημαντικά στοιχεία από την πορεία τους στον τόπο και στον χρόνο, από τον αγώνα τους κατά την περίοδο της νομαδικής ζωής και των πρώτων χρόνων της ενσωμάτωσής τους στην υπόλοιπη κοινωνία. Για την ολοκλήρωση των γενεολογικών δέντρων συνέβαλαν πολλοί, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Ορισμένοι που συνέφταξαν και έστειλαν τα γενεολογικά τους δέντρα στην αδελφότητα, εκείνοι που ξανακοίταξαν τα δέντρα τους όταν δημοσιεύτηκαν και μας ενημέρωσαν για κάποια λάθη, αυτοί που έψαξαν τα προσωπικά τους αρχεία για ξεχασμένες φωτογραφίες για να εμπλουτιστούν τα δέντρα, αυτοί που πρόθυμα έδωσαν όσα στοιχεία είχαν στους συντάκτες των δέντρων, αλλά και εκείνοι που με μια υπόδειξή τους ή επικοδομητική παρατήρηση μας βοήθησαν να βελτιώσουμε τις σκέψεις μας για το τελικό τρόπο παρουσίασης του λευκόματος. Όλους αυτούς τους ευχαριστώ. Θεωρώ προσωπική υποχρέωση στην πρώτη παρουσίαση που γίνεται αυτές τις μέρες στην Ήπειρο, προχθές στα Γιάννενα, χθες στην Οικουμενίτσα και σήμερα στην Πρέβεζα, να ευχαριστήσω τους επιμελητές της έκθεσης, Παύλο Κατρί και Δημήτρη Τάγκα, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μου έκαναν την τιμή να εκδοθεί το λεύκομα στη δική μου θητεία ως Προέδρου της Αδελφότητας. Ευχαριστώ επίσης την καθηγήτρια λογογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρία Μαρίνα Βρέλη, τον φιλόλογο καθηγητή Βαγγέλη Παπιώτη και τον εκπαιδευτικό Γιώργο Τσουμάνη για την τιμή που μας κάνουν στην αδελφότητά μας να παρουσιάσουν το λεύκομα και να δώσουν με την παρουσία τους ένα πιστοποιητικό ποιότητας κατά κάποιο τρόπο στα έργα της αδελφότητας. Ευχαριστώ τους επίσημους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και όλους εσάς και σας εύχομαι ένα ευχάριστο απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας των Αναθήνων Σαρακατσανέων Ηπείρου. Η προσπάθεια αυτή είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν, μια περιπλάνηση στον κόσμο του χθες με στόχο τη διάσωση και τη διάδοση στοιχείων της παραδοσιακής ζωής των ανθρώπων της ελληνικής υπαίθρου που έζησαν και ζούμε σε ένα συγκεκριμένο τόπο, την Ήπειρο. Η μεγαλύτερη επιτυχία για ένα γενεολογικό δέντρο είναι να μπορεί κανείς να βάλει στη σωστή θέση τα ατάκτως ηρημένα στοιχεία, να καταγράψει όσο το δυνατόν περισσότερες γενιές, με αποτέλεσμα να φτάσει πολλά χρόνια πίσω.
Είναι μια διαδρομή που εκτιμά όλα τα παρελθόντα, όλα τα παρόντα, αλλά και τα μέλλοντα. Για να ξεκλείξουμε το κουβάρι της ζωής, όπως είπε και ο πρόεδρος, θα μας βοηθήσουν σήμερα η κυρία Μαρίνα Βρέλη Ζάχου, καθηγήτρια λογογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Γιώργος Τσουμάνης, εκπαιδευτικός, και ο κύριος Βαγγέλης Παπηδιώτης, φιλόλογος. Η κυρία Μαρίνα Βρέλη Ζάχου γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα, σπούδασε με υποτροφία του ΙΚΙ στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τμήμα μεσαιωνικών και νεότερων σπουδών, τμήμα ιστορικών σπουδών, υπηρετεί ως καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, το συγγραφικό και το διδακτικό της έργο αφορούν κυρίως θέματα ενδυματολογίας, παραδοσιακής λαϊκής τέχνης και βιοτεχνίας. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και άλλες εκδόσεις. Η ζωή της είναι μοιρασμένη στη διδασκαλία, στη συγγραφή, στη συνεργασία της με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στην εποπτεία διδακτορικών διατριβών, αλλά και στην επιστημονική εποπτεία πρακτικής εξάσκησης φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Παράλληλα, συμμετέχει σε επιστημονικές συναντήσεις, συνέδρια, επιστημονικές συνεργασίες, παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις, ομιλίες και σεμινάρια. Είναι γνωστή σε μας η κυρία Μαρίνα Βρέλη Ζάχου από τα πρακτικά του δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας. Είχε γίνει εκδήλωση εδώ στην Πρέβεζα, στο Πολιτιστικό Κέντρο, στην ΟΑΣΗ, από το Ίδρυμα Άκτια Νικόπολης, αλλά και από τη δημοσίευσή της στα Πρεβεζάνικα Χρονικά, η Λαογραφία, στο έργο του Ηλία Βασιλιά. Ο λόγος σε εσάς, κυρία Ζάχου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβαστέ Πατέρα, εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, με ευχαρίστηση συμμετέχω απόψε εδώ στην πάντα φιλόξενη Θεοφάνιο αίθουσα στην παρουσίαση του καλοτυπωμένου λευκώματος Σαρακατσανέη της Ηπείρου «Γενεαλογικά δέντρα», που αποτελεί το νέο εκδοτικό εγχείρημα της αδελφότητας των Εναθήνες Σαρακατσανέων Ηπείρου, της οποίας αδελφότητας οι λαμπροί κατά περιόδους και μέχρι σήμερα πρόεδροι και όλα τα φιλόπονα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της μουχθούν για τη διάσωση της πολιτισμικής σαρακατσάνικης ταυτότητας και μας έχουν πλέον, θα έλεγα, συνηθίσει σε σημαντικά έργα της αγαστής συνεργασίας τους. Πώς υπάρχει κάποιος να βοηθήσει? Πήρα. Αυτά λοιπόν είναι ορισμένα από τα έργα. Το 1983 μας έδωσαν τα σαρακατσάνικα τραγούδια της Ηπείρου. Το 2008 το φωτογραφικό λεύκομα αρχολόγιο κειμένων Σαρακατσάνα, εικόνα και λόγος. Το 2010 το φωτογραφικό λεύκομα Σαρακατσανέη, πορεία στον τόπο και στον χρόνο. Πολλά ακόμη. Ενώ και η εφημερίδα της αδελφότητας, τα σαρακατσάνικα χαιρετήματα, επί χρόνια κρατά σε επικοινωνία τους σαρακατσανέους απανταχού της γης. Με το πρώτο κιόλας κοίταγμα, το παρόν λεύκομα εντάσσεται θεματικά στο πεδίο των ενδιαφερόντων της γενεαλογίας. Κυρίες και κύριοι, η αναζήτηση της καταγωγής και της οικογενειακής ιστορίας πηγαίνει πίσω χιλιάδες χρόνια, στη θεογονία του Ισιώδου και την Αγία Γραφή. Οι άνθρωποι πάντα έψαχναν τους προγόνους τους. Λάτρευαν και λατρεύουν τους προγόνους τους με ποικίλες μορφές λατρείας και τελετουργικές πράξεις. Έδιναν και δίνουν στα παιδιά τους ονόματα των προγόνων τους και αναζητούσαν πάντα τεκμήρια καταγωγής που θα κατοχύρωναν φιλετικά και οικογενειακά δικαιώματα, προνόμια και άλλα. Από το 16ο αιώνα και εξής, με τα πρώτα ενδιαφέροντα να επικεντρώνονται στους βασιλικούς οίκους και τις αριστοκρατικές οικογένειες της Ευρώπης, προκειμένου να αξιολογείται η κληρονομική διαδοχή, η γενεαλογία αρχίζει να διαμορφώνεται
ως επιστήμη, συγκροτώντας τα γενεαλογικά δέντρα πάνω σε αυστηρές βασικές αρχές, τύπους και κανόνες. Η γενεαλογία αντλεί το υλικό της από δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα. Την πλέον αξιόπιστη πηγή της αποτελούν οι πράξεις γεννήσεων, γάμων και θανάτων και μελετά ακόμη και τα οικόσημα ευγενικών οικογενειών με τις συμβολικής σημασίας απεικονίσεις τους. Κάτι που τη φέρνει κοντά ως επιστήμη με την εραλδική επιστήμη, την επιστήμη των οικοσύμων. Και οι δύο επιστήμες διαφωτίζουν τη διαδοχή των μελών των οικογενειών και την ανάπτυξη των δεσμών των οικογενειών με άλλες και συνδράμουν στη συμπλήρωση ιστορικών κενών με τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσκομίζουν για την ανάγνωση και την επεξεργασία των ιστορικών τεκμηρίων, λειτουργώντας κατ' επέκταση, θα έλεγα, ως βοηθητικές επιστήμες της ιστορίας, ως επιστήμες θεραπευτικές. Πέραν αυτών όμως, τροφοδοτούν με πολλαπλούς τρόπους και την επιστήμη της γεωγραφίας, καθώς συμβάλλουν στην εξέταση των συγγενικών δεσμών, των γαμικών σχέσεων και των οικογενειακών θεσμών ενός λαού, μιας περιφέρειας, ενός χωριού, μιας πολιτισμικής ομάδας και ακόμη στην εξέταση της σημασίας που αποδίδουν οι απόγονοι στους προγόνους τους και συνεισφέρουν εν τέλει στη γνώση του πλέγματος, του κοινωνικού ιστού, στην έβρεση και στην κατανόηση των δυνάμεων και των παραμέτρων που διαμόρφωσαν τις ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές αξίες και συνακόλουθα τα έργα, άειλα και υλικά και τις πράξεις των ανθρώπων, το πολιτισμικό πλαίσιο κάθε εποχής. Ενδεικτικά αναφέρω, μάλιστα, ότι ανάμεσα στις πρώτες γεωγραφικές διδακτορικές διατριβές που υποστηρίχθηκαν στο Πανεπιστήμιο μας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συγκαταλέγεται η διατριβή του Ελευθερίου Αλεξάκη, που διεξοδικά μελέτησε τα γέννη και την οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία της Μάνης. Το ενδιαφέρον σήμερα είναι ότι η μελέτη του ιστορικού των γενεών και των οικογενειών δεν αφορά μόνο τους ειδικούς επιστήμονες, αλλά εξελίσσεται σε μια ενασχόληση που ενδιαφέρει τον καθένα μας. Ποιος είμαι, από πού ήταν ο πατέρας μου, από πού ήρθαν οι πρόγονοί μου, ποια είναι η ιστορία της οικογένειάς μου και άλλες είναι ερωτήσεις που κάθε άτομο το απασχολούν τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της ζωής του και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Και χιλιάδες άνθρωποι των πολυπολιτισμικών πλέον κοινωνιών μας και των παγκοσμιοποιημένων τρόπων συμπεριφοράς, για ποικίλους λόγους, μαζί και με την νοσταλγία τους για εποχές που η καταγωγή, η ταυτότητα, ο πολιτισμός ταυτίζονταν, ψάχνουν την καταγωγή τους και την οικογενειακή ιστορία τους, με το διαδίκτυο να υποστηρίζει ποικιλότροπα αυτά τα ενδιαφέροντα. Η Cindy's List, η μεγαλύτερη λίστα καταγραφής ιστοσελίδων στο διαδίκτυο που ασχολούνται με θέματα γενεαλογίας και οικογενειακής ιστορίας, περιέχει 333.267 σχετικές ιστοσελίδες. Η δε βάση δεδομένων Ancestry περιλαμβάνει καταγραφές εκατομμυρίων ατόμων διεθνώς και προσφέρει επιπληρωμή αναζητής συγγενειών. Σε πολλές χώρες εξάλλου δραστηριοποιούνται γενεαλογικές εταιρείες, πολλές δε εθνικές και δημόσιες βιβλιοθήκες διεθνώς έχουν δημιουργήσει σχετικές υπηρεσίες τους και μάλιστα η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον διαθέτει, από όσο γνωρίζω γιατί την έχω επισκεφτεί, ειδικό αναγνωστήριο τοπικής ιστορίας και γενεαλογίας. Το παρόν λεύκωμα της αδελφότητας εντάσσεται σε αυτά τα θερμά ενδιαφέροντα της εποχής μας και έρχεται να τροφοδοτήσει με πολύτιμο πλούσιο υλικό όχι μόνο τη γενεαλογία και την ιστορία, αλλά και τη γεωγραφία, ως το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας της αδελφότητας των Σαρακατσανέων να ανοιχνεύσει τις ρίζες της. Μιας προσπάθειας που από μόνη της αποτελεί, θα έλεγα,
κοινωνικό πολιτισμικό φαινόμενο. Άλλωστε, η συλλογικότητα αποτελεί οργανικό στοιχείο της λαογραφίας. Το λεύκομα προσδιορίζει καταρχάς την ταυτότητά του και τις αφετηρίες του σκεπτικού και του σκοπού της συγκρότησης του με το εναρκτήριο μότο «Λαοί που δεν γνωρίζουν την καταγωγή τους, τις παραδόσεις τους, τις ρίζες τους, την ιστορία τους, είναι λαοί χωρίς μέλλον» και με το επιλογικό και με συμπυκνωμένο νόημα «Ο άνδρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άνδρα». Και μας καλωσορίζει με τον ευαίσθητο πρόλογο του κυρίου Βασιλείου Σαλμά, νυν Προέδρου της Αδελφότητας, και με τα καλογραμμένα εισαγωγικά κείμενα των επιμελητών της έκδοσης, του κυρίου Παύλου Κατρή και του κυρίου Δημητρίου Τάγκαρ, τα οποία μας καθοδηγούν στην περιδιάβαση και την αξιολόγησή του, αναπτύσσοντας το διτό σκοπό της έκδοσης. Πρώτον, τη γνωστοποίηση και το ζωντάνιμο ξεχασμένων συγγενικών σχέσεων. Σχέσεων που ξεθόριασαν αφού η Σαρακατσάνικη κοινότητα έκλεισε τον ομαδικό κύκλο της. «Δεν παρουσιάζουμε απλώς το από πού κρατάει σκούφια του καθένα μας», γράφει ο κ. Σαλμάς στον πρόλογό του. «Προχωρήσαμε στην καταγραφή των ριζών μας για να πατάμε στέρεα σε αυτές και να προσφέρουμε ένα ακόμη πολιτιστικό απόθεμα στις επόμενες γενιές, στα τωρινά και στα μελλοντικά κλαδιά του δέντρου μας». Και δεύτερον, το λεύκομα παραδίνεται και στην επιστημονική κοινότητα ως μια βάση δεδομένων για όσους προτίθεται να μελετήσουν περαιτέρω τους Σαρακατσανέους της Ηπείρου. Στον πρόλογο και το εισαγωγικό κείμενο γίνεται ακόμη εκτενής αναφορά στις πηγές της δεκαετούς εξαντλητικής ερευνητικής αναζήτησης. Γραπτά κείμενα, προφορικός λόγος και φωτογραφικό υλικό συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν τα μέγιστα. Αναλυτικότερα. Σε αρχεία των κοινοτήτων της Οθωμανικής πραγματικότητας, Σαρακατσανέοι δεν αναφέρονται, ανιχνεύτηκαν όμως κάποιες ρίζες, για παράδειγμα της οικογένειας των Ακριβέων, σε φορολογικό κατάστοιχο του 1454, του Σαντζακίου Τρικάλων, Βιλαέτη Αγράφων, στο χωριό Πουνιανά. Μελετήθηκαν, πέρα από αυτά, επισταμένως τα Μητρώα Ρένων σε όλα σχεδόν τα χωριά της Ηπείρου και εκτός αυτής, με εγγεγραμμένους σε αυτά Σαρακατσανέους μετά το 1913. Ενώ τα δημοτολόγια των κοινοτήτων της Ηπείρου έδωσαν ελάχιστα αξιοποιήσιμο υλικό από το 1938 και εξής. Επίσης, συνυπολογίστηκαν το υλικό που έδωσαν οι εξιαρχικές πράξεις θανάτων μετά το 1930, αν και λυπείς ως προς τις αναφορές τους, και επιπλέον τα σημαντικά στοιχεία που αποθησαυρίστηκαν στα αρχεία του Πανεπιρωτικού Κτηνοτροφικού Συνδέσμου και στους στατιστικούς πίνακες, στον πρώτο τόμο του μεγάλου έργου της Μεγάλης Αγγελικής Χατζημιχάλη Σαρακατσάνη, της αείμνης της Αγγελικής Χατζημιχάλη, στην οποία και απόψε αφιερώνω την παρούσα ομιλία μου. Τέλος, εντάχθηκαν στην έκδοση και τα γενεαλογικά δέντρα που παλαιότεροι Σαρακατσανέοι συνέταξαν για τις οικογένειές τους και πρόθυμα τα κατέθεσαν στην αδελφότητα. Την ερευνητική εργασία συνέδραμε ο προφορικός λόγος ηλικιωμένων Σαρακατσανέων που χάρη στην εντυπωσιακή μνήμη τους κατέθεσαν μαρτυρίες και συμπλήρωσαν κενά. Κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις ηλικιωμένες Σαρακατσάνες που ξήγαγαν τα σόγια και αρέσκονταν να διηγούνται ιστορίες από το οικογενειακό παρελθόν, λειτουργώντας ως τα ληξιαρχικά, θα λέγαμε, βιβλία των οικογενειών. Το όλο εγχείρημα υποστήριξε ερευνητικά και πλαισιών και επιμεριωτικά το φωτογραφικό υλικό που ανασύρθηκε από προσωπικά αρχεία και από το αρχείο της αδελφότητας και στο οποίο θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο τέλος της ομιλίας μου. Εξάλλου, στην εισαγωγή του λευκώματος γίνονται ουσιαστικές παρατηρήσεις για τις παραμέτρους της ζωής της Σαρακατσάνικης κοινότητας που όρισαν και σμήλεψαν την πολύ μελετημένη μέχρι σήμερα ιδιοπροσωπία της. Δύο λόγια: κτηνοτροφική,
με πολυσυζητημένες στον επιστημονικό και όχι μόνο κόσμο τις ρίζες της, η Σαρακατσάνικη κοινότητα απλώθηκε στα χρόνια της ύστερης Οθωμανικής κυριαρχίας και των μεγάλων τσιφλικιών σε βουνοπλαγιές και παιδιάδες σε όλο τον κορμό της Ελλάδας, διχασμένη, για να θυμηθώ τον δάσκαλό μου Μιχάλη Μερακλή, αλλού το χειμώνα στα χαμηλά και αλλού το καλοκαίρι στα ψηλά, οικογένειες πολυμελείς, διευρυμένες, σύνθετες, αναπτυγμένες σε μεγάλες γραμμές συγγένειας, της συγγένειας που υπαγόρευε την αλληλεγγύη και το σεβασμό, τη συνοχή, τη συσπήρωση και την τάξη, με πανταχού παρούσα την ιεραρχία ως αξεπέραστη αξία. Άνθρωποι που κινούνταν με αυτάρκεια σε ένα πλαίσιο δωρικής ζωής, με ζωτικό χώρο τους στα κονάκια των τσελιγκάτων τους, τις βεργόπλεκτες καλύβες, όπου όλοι οι νοματέοι της οικογένειας έμεναν μαζί, γέρικα αντρόγινα, παντρεμένα παιδιά και αγκόνια, και τις στάνες τους, με το μέλλον τους να προδιαγράφεται μέσα σε όλα αυτά. Πορεύτηκαν βασισμένοι στην ενότητα, έτσι όπως τη στήριζαν τα κοινά στοιχεία γλώσσας, αίματος, ηθών και ευθύνων. Βασισμένοι ακόμη στην ορθόδοξη πίστη και τη βαθιά θρησκευτικότητά τους με τους παγανιστικούς λατρευτικούς απόϊχους και βέβαια στη φυλετική ενδογαμία, με την προσωπική ζωή τους να ανήκει στο οικογενειακό σύνολο και τον αυστηρό έλεγχο της ευρύτερης ομάδας. Και συγκρότησαν μια κοινότητα που παρά τη γεωγραφική διασπορά και τις δυσκολίες του ποιμενικού βίου ή ίσως και χάρη σε αυτές έδωσε έναν ιδιότυπο, έναν καθόλου ταπεινό, πολυσήμαντο συλλογικό πολιτισμό με ζυμωμένες στην οντότητά του σε ένα κράμα όλες τις αξίες και τις δοξασίες της. Έναν πολιτισμό αντιστεκόμενο στα αλότρια με αφάνταστη αντοχή. Ο 20ος αιώνας των ιστορικών αναστατώσεων και συγκυριών μαζί και της εκμηχάνησης της αγροτικής παραγωγής τους έφερε αντιμέτωπους με αναγκαστικές αλλαγές στους όρους της ζωής τους. Μετά το 1922 τα τσιφλίκια απαλωτριώθηκαν προς αποκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής. Τα βοσκοτόπια έλειψαν, τα μεγάλα τσελιγκάτα διαλύθηκαν και οι πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες βρήκαν τους κτηνοτρόφους Σαρακατσανέους, αγρότες πια, κάποτε και μικροκτηνοτρόφους, σε μόνιμες πάντως εγκαταστάσεις, εξελιγμένους και παραδομένους κάπως απότομα σε διαδικασίες που εν τέλει, μαζί και με το σπάσιμο της ενδογαμικής παράδοσης, τους ενσωμάτωσαν συχνά εγγράμματους και διακεκριμένους στο νεοελληνικό, αστικό, οικονομικό και κοινωνικό πιστό. Στο Λεύκωμα δίνονται με αλφαβητική σειρά 80 γενεαλογικά δέντρα των Σαρακατσανέων της Ηπείρου, στα οποία αναφέρονται 13.500 περίπου όνομα τεπώνυμα, 7.100 άντρες, 6.400 περίπου γυναίκες. Για μας τους λαογράφους, τα ονόματα δεν είναι απλές λέξεις. Η λαογραφία ή, κατά τον αείμνηστο Δημήτριο Λουκάτο, η γλωσσική λαογραφία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα ονόματα και το σημασιολογικό δυναμισμό τους, καθώς τα ονόματα βαπτιστικά και επώνυμα γεμίζουν με λαογραφική βιολογία την ανθρώπινη ζωή και συμπυκνώνουν πολλές ανθρώπινες ιστορίες και αξίες. Τα μεν βαπτιστικά ονόματα ενδιαφέρουν για τη γλώσσα της προέλευσής τους, για τους λόγους συχνά θρησκευτικούς, για τους άγραφους εθνικούς κανόνες ή και για γεγονότα ιστορικά που έκαναν τον ανάδοχο ή τους γονείς να δώσουν το όνομα, καθώς και για τις αντιλήψεις που δημιουργούνται γύρω από το όνομα, ενώ τα επαναλαμβανόμενα βαπτιστικά ονόματα μαρτυρούν και τα σεβαστικά αισθήματα των απογόνων προς τους προγόνους. Όσον αφορά τα ανδρικά βαπτιστικά ονόματα στην ηπειρώτικη Σαρακατσάνικη κοινότητα, ιδιαίτερα επαναλαμβάνονται χριστιανικά ονόματα, μεταξύ αυτών το όνομα Κώστας με σαφή την επίδραση της Βυζαντινής παράδοσης,
Τα ονόματα των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου που στενά συνδέονται με την έναρξη των εποχικών μετακινήσεων στον κύκλο του χρόνου, καθώς και τα ονόματα που γιορτάζονταν σε μήνες με λιγότερες εργασιακές δεσμεύσεις. Λάμπρος, Θωμάς, Παύλος και άλλοι. Ενώ στις γυναίκες πλεονάζουν μεν τα χριστιανικά βαπτιστικά ονόματα, αλλά αξιοπρόσεκτα είναι και τα πολλά αρχαία ελληνικά βαπτιστικά γυναικεία ονόματα, καθώς και τα ανδρικά επίσης, και ακόμη στον γυναικείο κόσμο απαντώνται ονόματα των βασιλισσών του ελληνικού κράτους. Ονόματα με ξενική προέλευση στη σαρακατσάνικη κοινότητα δεν επισημαίνονται. Έχουμε όμως πολλά υποκοριστικά, με τα οποία μάλιστα είναι και εγγεγραμμένοι άνδρες και γυναίκες. Θυμίζω ότι ο ένας εκ των επιμελητών της παρούσας έκδοσης, ο αγαπητός κ. Στάγκας, έχει ήδη δημοσιεύσει δύο αξιοπρόσεκτες εργασίες για τις σαρακατσάνικες ονοματοδοσίες, παρατηρώντας εύστοχα ότι τα ονόματα των ανδρών είναι αυτά που αντέχουν περισσότερο στον χρόνο και την παράδοση. Γιατί ήταν οι άντρες που θεωρούνταν ότι θα συνέχιζαν τη γενιά και θα διαιώνιζαν το σόι. Ενώ τα ονόματα των γυναικών είχαν μιαν ελάσσονα σημασία και μιαν ημερομηνία λήξεως, την ημέρα του γάμου. Οπότε και οι γυναίκες μετονομάζονταν σε Κόστενες, Γιώργινες, Μήτρενες κλπ. Δεν τις ονομάτιζε κανένας από το σόι του άντρα τους πλέον με το δικό τους όνομα. Όσον αφορά δε στα επώνυμα, τα οικογενειακά ονόματα, η έκδοση δεν περιορίζεται μόνο στην απλή καταγραφή του στα δέντρα, αλλά, και περνάω τώρα και προχωρώ τώρα στα κείμενα που συνοδεύουν τα δέντρα, γνωστοποιεί και εξηγεί και τις αλλαγές επωνύμων, κάτι που αφορά μάλιστα πολλές σαρακατσάνικες οικογένειες, για λόγους που κατά περίπτωση οι επιμελητές στο λεύκωμα εξηγούν. Επίσης, προσέχουμε τη συνήθεια τα παιδιά να παίρνουν κάποτε το επώνυμο της μητέρας τους και καταγράφονται ακόμη και περιπτώσεις με μητρονυμικά επώνυμα και γίνονται αναφορές και εξηγούνται και τα παρονύμια ή παρατσούκλια πολλών οικογενειών, αποκαλύπτοντας τη σκοπτική διάθεση και την περιγραφική έμπνευση των μελών της κοινότητας. Ορισμένοι μάλιστα απόγονοι τα διατήρησαν και ως επώνυμα στις νεότερες οικογένειες. Προσθέτω ότι στα συνοδευτικά κείμενα γίνονται επίσης λεπτομερείς αναφορές στις προγονικές αφετηρίες των σαρακατσάνικων οικογενειών πριν τις μετακινήσεις τους στην Ηπειρώτικη Γη το 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου και ακόμη λεπτομερώς αναφέρονται οι τόποι των εποχικών μετακινήσεων και δίνονται και οι λόγοι των μετακινήσεων όταν αυτοί είναι γνωστοί. Συνήθως έλλειψη γης με τα κοπάδια, αλλά και διενέξεις, προστριβές και εχθροπραξίες με τους Οθωμανούς ή και λόγοι τιμής και βεντέτες ανάμεσα σε οικογένειες, ακόμη και εγκλήματα τιμής. Γίνονται ακόμη αναφορές στο διασκορπισμό σαρακατσανέων στη Βόρεια Ελλάδα, στις μόνιμες εγκαταστάσεις τους μεταπολεμικά σε χωριά των Ιωαννίνων της Θεσπρωτείας και της Πρεβέζης και αποθησαυρίζουμε επίσης και τοπονύμια, αυτά τα άγραφα μνημεία της ιστορίας, τις ανάγλυφες στο έδαφος επιγραφές, άριστο θέμα λογογραφίας και γλωσσολογίας, η συλλογή και η μελέτη τους, που έχουν ταυτιστεί με πρόσωπα της σαρακατσάνικης κοινότητας του παρελθόντος. Ακόμη μαθαίνουμε, όταν είναι γνωστά και διασταυρωμένα, σημαντικά γεγονότα, σημαντικά συμβάντα, που σημάδεψαν την πορεία κάθε δέντρου και αποτελούν στοιχεία της οικογενειακής ιστορίας, καθώς και εθιμικές πράξεις των σαρακατσανέων, άμεσα δεμένες με το κτηνοτροφικό πλαίσιο της ζωής τους, ακόμη και σε ώρες βαθύτατου πένθους και πόνου. Διαβάζουμε. Όταν οι κατσενέοι ήρθαν στη Ρωμιά Φιλιππιάδας, πενθούσαν. Λένε ότι είχαν βουλωμένα τα κυπροκούδουνα και μαύρα πανιά στα κέρατα των γεσενιών. Στο πλαίσιο επίσης της εθνικής πραγματικότητας,
διαβάζουμε και για μεταφυσικές ανησυχίες, για τις αγωνίες και τους φόβους τους, συνδεδεμένους με μαντικές παρατηρήσεις και ιονισμούς που τους θεωρούσαν διερμηνείς των αποφάσεων της τύχης ή του Θεού. Ο Κώστας Καλές ήξερε να διαβάζει την πλάτη από το ψημένο αρνί. Κοιτάει την πλάτη ο Κώστας και βλέπει μια τρύπα. Σκέφτηκε ότι κάτι κακό θα συνέβαινε στην οικογένειά του από σφαίρα όπλου και έκρυψε το όπλο που είχαν στο κονάκι. Σε μικρό χρονικό διάστημα σκοτώνεται ο γιος του, ο Αποστόλης, στον πόλεμο, έλεγε ο Κώστας Καλές. Το είδα εγώ στην πλάτη πως κάτι κακό θα με έβρισκε. Όσον αφορά τέλος στις φωτογραφίες του Λευκώματος, οι φωτογραφίες είναι που ζωντανεύουν την έκδοση, καθώς θα έλεγα μας συστήνουν πολλά από τα προγονικά πρόσωπα των δέντρων. Πρόσωπα που εν ζωή συμμετείχαν στο κλάσιμο του σαρακατσάνικου πολιτισμού. Τους δίνουν έτσι ένα μερίδιο αθανασίας, προκαλώντας συγκίνηση στις μνήμες των απογόνων και αισθήματα νοσταλγίας για εποχές που οριστικά έφυγαν. Οι Σαρακατσανέοι, όπως νομίζω έχει ήδη φανεί, φωτογραφίζονται με φόντο κυρίως τις πηγές της ευημερίας τους, τις μοναδικές βάσεις και σταθερά σημεία αναφοράς της ζωής τους, τη στράτα, τα κονάκια, τις στάνες και τα κοπάδια τους. Άνδρες με πρόσωπα σκαμμένα από το χρόνο, το λιοπύρι και την τραχιά ζωή, αφοσιωμένοι στις κτηνοτροφικές τους εργασίες, περήφανοι καβαλάριδες, περήφανοι μαχητές, κάποτε και πρώτοι χορευτές. Γυναίκες με φυσική δύναμη και ευρωστία, παρά με εύθραυστη ομορφιά, ντροπαλές, με κρυμμένη τη θηλυκότητά τους, γυναίκες που δεν αποφεύγουν να φωτογραφηθούν είτε στην καθημερινότητά τους, σε ώρες μόχθου, είτε στο γάμο τους και τις ώρες της χαράς, βαρυφορτωμένες με την αρματοσιά τους, είτε μαυροντημένες, πιστές στη μνήμη όσων χάθηκαν. Ηλικιωμένοι, με διακριτή τη θέση τους στο οικογενειακό φωτογραφικό κάδρο, ως μαρτυρία της αποδοχής και του σεβασμού που απολαμβάνουν στο πλαίσιο της οικογένειας και της κοινότητας. Και παιδιά, πολλά παιδιά, που επομίζονται την ευθύνη για τη δυναμική συνέχεια και την επιβίωση της οικογένειας και της τάνης, για την επιβίωση του συναφιού. Εύγλωτες οι φωτογραφίες, στον προσεκτικό παρατηρητή τους, επικυρώνουν τις επίσημες εκδηλώσεις της οικογενειακής και της συλλογικής ζωής, όπως ο γάμος σε όλες τις φάσεις. Βλέπουμε τη μεταφορά των κρυπιών, το άνοιγμά τους, ενδεικτικές φωτογραφίες, τον φλάμπουρα και την κουλούρα του γάμου, τη μεταφορά του ψύκη της νύφης και με τις νύφες, όλες τις νύφες, μα όλες τις νύφες, προπολεμικές και μεταπολεμικές, θα δείξω περίπου 10 εικόνες, όλες αγέλαστες και σφιχτοκρατημένες από γονείς και αδέρφια μέχρι την παράδοσή τους στο γαμπρό. Ένα θέμα που αξίζει να μελετηθεί. Οι φωτογραφίες αφηγούνται σε σμίκρινση τη σαρακατσάνικη ζωή και συντελούν στην αναπαράσταση της βιωμένης πραγματικότητας και εν τέλει στην κατανόησή της. Και μια ακόμη παρατήρηση, οι φωτογραφίες μας μαθαίνουν όλο το ενδυματολογικό σύστημα της ομάδας, ένα είδος εικαστικά εκφρασμένου συλλογικού θεσμού και τεκμηριώνουν την άποψη ότι οι σαρακατσάνικες φορεσιές, όπως άλλωστε και η σαρακατσάνικη κοινωνία που δεν έμεινε καθυλωμένη σε ένα αρχαϊκό παρελθόν, δεν λειτουργήσαν στον χρόνο στατιστικές και ανάλλαχτες, στατικές με συγχωρείτε και ανάλλαχτες,
αλλά ότι δειλά-δειλά, λίγο πριν από το Μεγάλο Πόλεμο και εξής, ανοίγουν έναν λεπτό διάλογο με το αστικό ξενόφερτο στοιχείο, οι άνδρες πρώτα, οι γυναίκες ακολουθούν, ώσπου αργοπορημένα και με αμηχανία στις μεταπολεμικές εν τέλει δεκαετίες αποφασίζουν να συνυπάρξουν μαζί του. Κυρίες και κύριοι, μια εθνολογικά προσανατολισμένη λαογραφία που ενδιαφέρεται, ανεβαίνοντας χρονικά προς τα πάνω, να ανακαλύψει υποδομές που ενδεχόμενα ακόμη και σήμερα, στις σχεδόν ριζικές αλλαγές που έγιναν από τη δεκαετία του 50 και εξής, εξακολουθούν να ασκούν την επίδρασή τους, έχει πολλά να ανακαλύψει και να σημειώσει για τα γέννη και τις οικογένειες στην Ελλάδα, δηλαδή για τις ομάδες συγγένειας εκείνες, όπου εκτός από την ύπαρξη μιας γενεαλογίας, αναζητούμε ακόμα την ένταξη των μελών στην ομάδα μονογραμμικά, αλλά και την εκδήλωση ενός ελάχιστου έστω αλληλεγγύης και κοινής δράσης στον οικονομικό, πολιτικό, αλλά και τελετουργικό, κοινές λατρείες, τελετές κλπ. Τομέα. Θεωρώ ότι το σπουδαίο υλικό του παρόντος λευκόματος, που ούτως ή άλλως αποτελεί μια ακόμη εικονογραφημένη ιστορία του πλάνητα κόσμου των Σαρακατσανέων της Ηπείρου, τροφοδοτεί τους εθνολογικούς προσανατολισμούς και τις αναζητήσεις της λαογραφίας και με την πολλαπλή πολιτισμική αξία του προκαλεί και προσκαλεί σε μια εκ νέου επιστημονική εξέταση και ερμηνεία της ιστορικής παρουσίας της συναρπαστικής σαρακατσάνικης κοινότητας. Συγχαίρω πραγματικά όλους όσοι δούλεψαν με ευσυνειδησία για την έκδοση αυτή, που τιμάει την αδελφότητα των Ηπειρωτών Σαρακατσανέων και ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Σαλμά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τους κυρίους Δημήτρη Κάτσενο, Κώστα Γιανακό, Παύλο Κατρί, Στράτο Γούλα, Δημήτρη Τάγκα και Παύλο Τσουμάνη, για την ευκαιρία που μου έδωσαν να ασχοληθώ για άλλη μια φορά με μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εθνοτικές ομάδες του τόπου μας και να γνωρίσω έτσι καλύτερα τους ανθρώπους της, και τους άνδρες και τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπρέλη. Ένας ερευνητής μπορεί να ανακαλύψει και να μελετήσει μέσα από ένα γενολογικό δέντρο απίστευτα πράγματα, σχεδόν ατελείωτα. Μας τα είπε άλλωστε και η κυρία Βρέλη με την εμπεριστατωμένη ομιλία της. Μας είπε ακόμη ότι για όλους εμάς είναι η πρόγονη, είναι το σόι μας, είναι οι συγγενείς που αγνοούσαμε, είναι η καταγωγή μας, είναι οι ρίζες για τις οποίες πρέπει να μάθουμε για να πατάμε στέλια. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γιώργος Τσουμάνης κατάγεται από το Κουκούλι Ζαγορίου. Είναι εκπαιδευτικός και διαμένει στα Γιάννενα με προσωπικά βιώματα και γνώση της σαρακατσάνικης παράδοσης. Έχει εκδώσει το βιβλίο «Η καταγωγή των Σαρακατσανέων, μύθος και πραγματικότητα». Επίσης, αρθρογραφεί στην εφημερίδα της αδερφότητας των Αθήνες Σαρακατσανέων Ηπείρου «Σαρακατσάνικα χαιρετίσματα» με άρθρα εξαιρετικού περιεχομένου. Κύριε Τσουμάνη, ο λόγος σε εσάς. Ευαισθημότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση της αδελφότητας των Αθήνες Σαρακατσανέων Ηπείρου να συμμετάσχω στην παρουσίαση ενός σημαντικού βιβλίου για τα γενεολογικά δέντρα των Σαρακατσανέων της Ηπείρου. Για τη συγγραφή του εργάστηκαν πολλά μέλη με πολυετή θητεία και ενδιαφέροντα σταυρόμηνα του Συλλόγου, που έχω την τύχη να γνωρίζω, να συνομιλώ, αλλά και να συνεργάζομαι τακτικά μαζί τους. Ενός βιβλίου που θα έλεγα ότι με ιδιαίτερη προσπάθεια και τόλμη θέτει πρωτίστως ερωτήματα που αποτελούν κίνητρα για περαιτέρω μελέτη,
δημιουργεί στον αναγνώστη προβληματισμούς και δεν διστάζει να πει αλήθειες. Στο σημείο αυτό, όπως καταγράφονται στο βιβλίο, αλλά και μέσα αυτό να συγχαρώ και όλα τα υπόλοιπα μέλη προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων και όχι μόνο, που εργάστηκαν γι' αυτό. Να συγχαρώ και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω τον Βασίλειο Σαρμά Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη, τον Δημήτρη Κάτσενο, Κώστα Γιανακό, Παύλο Καρτρή, Στράτο Βούλα, Δημήτρη Τάνια και Παύλο Τσουμάνη. Πριν ξεκινήσω τη σύντομη παρέμβασή μου, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια εισαγωγικά. Καταρχάς για τις εντυπώσεις που γέννησαν οι πολλαπλές αναγνώσεις του βιβλίου του αδελφότητος με τίτλο «Σαρακανέτη της Υπήρου, γενολογικά δέντρα» που επιμελούνται οι Παύλος Κατρής και Δημήτρης Τάνιας. Δεύτερο, να προβώ στη συνέχεια στην διατύπωση ορισμένων επισημάνσεων. Το βιβλίο μου προκάλεσε ξεχωριστό ενδιαφέρον, πολλαπλά ερεθίσματα, απορίες και αναστοχασμό σε σχέση με αυτά που κατά καιρούς για τους Σαρακατσανέους και εγώ έχω γράψει. Μου δημιουργεί ωστόσο απορίες και προβληματισμούς. Μου δίνει όμως παράλληλα ευκαιρίες να ξεκαθαρίσω περισσότερο τις σκέψεις μου, να τις ενισχύσω ή ενδεχομένως κάποιες να επαναπροσδιορίσω. Προσωπικά θεωρώ ότι πολλά στοιχεία μπορεί αυτό να αντλήσει κάποιος. Και έρχομαι στο δεύτερο. Η δική μου αναφορά στην αποψινή παρουσίαση θα εστιαστεί πρωτίστως σε μια προσπάθεια παράθεσης μερικών στοιχείων που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και θα διατυπωθούν περισσότερο με μορφή ερωτημάτων και λιγότερο θέσεων και απόψεων. Έτσι νομίζω ότι θα μείνω πιο κοντά στο πνεύμα του βιβλίου, όπως τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι. Αρχικά θα πρέπει να τονίσω ότι το βιβλίο δεν παραθέτει απλά ονόματα των γενολογικών δέντρων των οικογενειών. Η αξία του έγινε στο τι κρύβεται πίσω από τα ονόματα και τις μικρές οικογενειακές ιστορίες. Πρώτα και κυρία διαπραγματεύεται το θέμα της πορείας των Σαρακατσανέων του Υπήρου στον χρόνο. Τούτο αποτυπώνεται μέσα από τις ιστορίες της κάθε οικογένειας, όπως αυτές τις αφηγούνται οι ίδιοι οι Σαρακατσανέοι, έτσι όπως τις άκουσαν από τους συγγενείς του. Η συλλογή δηλαδή στοιχείων από την οικογενειακή μνήμη με τη βοήθεια της οργάνωσης της γνώσης που κατέχουμε εμείς οι ίδιοι, καθώς και οι συγγενείς μας. Το βάθος του χρόνου μιας γενολογικής αναζήτησης δεν είναι πάντα σταθερό. Ως μέγιστο όριο μπορούν να οριστούν 5 γενιές. Η μνήμη σπάνια υπερβαίνει τις 5 γενιές. Υπάρχουν όμως ομάδες που λόγω των συνθηκών διαβίωσης και του παραδοσιακού τρόπου ζωής έχουν πιο έντονη γενολογική μνήμη. Μέσα σε αυτούς μπορούμε να λογαριάσουμε και τους νομάδες Σαρακατσανέους. Οι γενεαλογίες για τους λαούς που δεν γνωρίζουν γραφή αποτελούν την ιστορία τους. Αυτή που φτάνει τόσο μακριά όσο η συλλογική τους μνήμη μπορεί να θυμηθεί. Ίσαμε τα 7 ζωνάρια λένε οι Σαρακατσανέοι. Από εκεί και μπροστά ο χρόνος χάνεται. Οι οικογενειακές ιστορίες αφηγούνται τα βράδια που μαζεύονται στο κονάκι να ξεχωριστούν οι Σαρακατσανέοι. Τίνος ήταν ο τάδε, σε ποια στάνη ξεκαλοκαίριαζε, ξεχειμόνιαζε, τίνος ήταν η μάνα του και πώς συγγενεύει με εμάς. Κάπως έτσι διαμορφώνεται και η συλλογική ταυτότητα αυτών των ανθρώπων. Η ταυτότητα που αρχικά επιβάλλεται κατά την παιδική ηλικία και απαρτίζεται από την κοινή γλώσσα και από ένα σύνολο αναφορών που ονομάζουμε κουλτούρα. Οι δυσμοί με τις ρίζες αποτελούν στοιχείο ταυτότητος και δίνουν νόημα στην ύπαρξή μας. Όλοι θα αφηγηθούμε το δικό μας μύθο. Ποιος ήταν ο πατέρας μας, ο πατέρας του πατέρα μας, ο πατέρας του παππού μας. Η προέλευση κατέχει κεντρική σημασία στον πρωτόγονο πολιτισμό των Σαρακατσανέων. Μέχρι τις 7 γενιές φτάνει και η καταγραφή των γενολογικών δέντρων του βιβλίου στο βιβλίο της αδελφότητας. Σε μερικές περιπτώσεις και λιγότερο. Και αν λογαριάσουμε την κάθε γενιά από 30 χρόνια, ερχόμαστε το ανώτερο 200 και λίγα χρόνια πίσω. Άλλα γνωστά γραπτά στοιχεία δυστυχώς δεν υπάρχουν που να μας οδηγούν μακρύτερα πίσω από ό,τι η συλλογική μνήμη μπορεί να θυμηθεί. Ακόμα και η λέξη Σαρακατσανέη δεν βρέθηκε πουθενά ακόμα γραμμένη προτού το 1832. Μένει λοιπόν μια καλή και προσεκτική μελέτη του βιβλίου που παρουσιάζουμε εδώ σήμερα, ώστε να εξάγουμε πολλά και σημαντικά συμπεράσματα για τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Εξάλλου, οι έχοντες την επιμέλεια τονίζουν. Η βασική πηγή της σύνταξης των γενεαλογικών δέντρων είναι η ιδιαίτερα εντυπωσιακή συλλογική μνήμη των Σαρακατσανέων της Υπήρου. Οι τελευταίοι επιζώντες, οι περισσότεροι ηλικίας άνω των 80 ετών, από τους οποίους ζητήθηκαν πληροφορίες, έζησαν μεγάλο διάστημα στις παραδοσιακές Σαρακατσάνικες στάνες
και σε εποχές που οι ενδογαμικές σχέσεις των Σαρακατσανέων ήταν σχεδόν γενικευμένες. Στο βιβλίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις κατηγορίες ανθρώπων που καταγράφουν στοιχεία για τα γενεολογικά δέντρα. Πρώτο, μέλος μιας οικογένειας να έχει καταχωρήσει το δικό του γενεολογικό δέντρο, συνοδευόμενο και από μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική πορεία. Δεύτερο, μέλος μιας άλλης οικογένειας να έχει καταγράψει στοιχεία για άλλη ή για άλλες οικογένειες. Και τρίτο, οι μελετητές του βιβλίου να συγκέντρωσαν και να διασταύρωσαν στοιχεία για κάποια ή ενδεχομένως όλα τα γενεολογικά δέντρα. Και στις τρεις περιπτώσεις η καταγραφή των στοιχείων είναι Σαρακατσανέοι 5ης και κυρίως 6ης γενιάς, σύμφωνα πάντα με τις γενεολογίες που παρατήθηκαν. Η συλλογή των στοιχείων έγινε από ανθρώπους που έζησαν έστω και κάποια χρόνια τις μετακινήσεις, όταν ακόμα ο τρόπος ζωής των Σαρακατσανέων δεν είχε αλλάξει και οι μνήμες διατηρούνταν περισσότερο να πέσει. Πώς απέχει όμως η πραγματικότητα από την παράδοση, όπως αυτή μεταφέρεται γραπτά για την κάθε οικογένεια, δεν μπορεί να το γνωρίζουμε. Όσο και οι συγγραφείς του βιβλίου διαστάδωσαν τις πληροφορίες, το προσωπικό στοιχείο ποτέ δεν είπε από την αφήγηση. Η αφήγηση των αναμνήσεων ενός ανθρώπου, όσο κατατοπιστική κι αν είναι για τους άλλους, έστω και αν κατανοούν και την τελευταία λεπτομέρεια, παραμένει προσωπική και δεν γίνεται ανάμνηση κανενός άλλου. Η ιδιαιτερότητα της προφορικής μαρτυρίας συνίσταται στην προφορικότητα και με διαμεσολάβηση της από τη μνήμη. Ωστόσο, με τις προφορικές αφηγήσεις τα άτομα καταθέτουν κομμάτια από τη ζωή τους και φωτίζουν την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. Η αφήγηση, το να ακούς και να λες ιστορίες, είναι μια ανθρώπινη παρόρμηση. Τα γεγονότα γίνονται κατανοητά μέσα από τις πιθανές εξιστορήσεις. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να γνωρίζει σιωπηρά το βασικό σχήμα των εξιστορήσεων και να διακρίνει μια εξιστόρηση που τελειώνει σωστά από κάποια άλλη που δεν τελειώνει, από αυτήν δηλαδή που τα πράγματα μένουν μετέωρα. Για να γίνει κατανοητό ένα γεγονός, πρέπει να συλλάβεις μια αφήγηση που να δείχνει πώς, με ποιο τρόπο, ένα γεγονός οδήγησε σε κάποιο άλλο. Οι καλές εξιστορήσεις, λέει ο Αριστοτέλης, πρέπει να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Θεωρεί δε ότι η πλοκή είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό της αφήγησης. Πρέπει να υπάρχει μια αρχική κατάσταση, μια αλλαγή που συνεπέφερε κάποιο είδος ανατροπής και μια λύση που σηματοδοτεί την αλλαγή ως σημαντική. Εδώ να σημειωθεί ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ικανότητα των αναγνωστών να αναγνωρίζουν την πλοκή της αφήγησης. Ενδέχεται μέσα από τις διαφωνίες στους αναγνώστες να αποκαλύψουν ένα πεδίο κοινής κατανόησης. Θέλω να πω με τούτα ότι μέσα από τις πλοκές των δικών τους ιστοριών που καταγράφουν οι οικογένειες, θα πρέπει να διακρίνουμε τα γεγονότα και να κατανοήσουμε τις αφηγήσεις. Πώς μια οικογένεια από μια αρχική κατάσταση μεταπίδευσε σε μια άλλη, έστω και αν δεν ακολούθησε τη λογική της ιστορικής αιτιότητας, έστω δηλαδή, και αν δεν γνωρίζουμε ποια ιστορικά γεγονότα συνοδεύουν τη συγκεκριμένη οικογένεια και ποια ήταν η αιτία των αλλαγών που υπέστη. Στο σημείο αυτό, η έκοδος στην επιμέλεια του βιβλίου Παύλος Κατρής και Δημήτρης Τάκας είναι σαφής. Αφήνω τον αναγνώστη να βγάλει τα συμπερασματά. Λένε, η εξαγωγή συμπερασμάτων δεν είναι καταρχήν στις προθέσεις των επιμελητών. Σκοπός του παρόντος λευκώματος είναι να παρουσιάσει τα γενεολογικά δέντρα των Σαρακατσανέων της Ισπύρου και μέσα από αυτά ορισμένα στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Να δώσει μια βάση δεδομένων σε όσους θέλουν να αντλήσουν στοιχεία από την παραδοσιακή ζωή των Σαρακατσανέων. Ωστόσο, εκείνο που είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι μια προσεκτική μελέτη του βιβλίου φανερώνει, αναδύει και αποκαλύπτει τη στοιχεία της ιστορίας της κάθε οικογένειας. Όλες οι οικογένειες, καμίας εξαιρωμένης, στο βάθος του χρόνου της δικής τους ιστορίας, επικαλούνται και έναν τόπο καταγωγής. Αυτός ο τόπος, αυτό το μέρος, φαίνεται ότι δεν είναι εφευρεμένος προκειμένου να δοθεί μια απάντηση τυχαία και να δηλωθεί ένας τόπος προέλευσης, αλλά είναι μια περιοχή, ένα χωριό, μια τοποθεσία, συγκεκριμένες και μάλιστα όχι από τις σημαντικότερες και γνωστότερες της ευρύτερης περιοχής για την οποία γίνεται λόγος. Αναφέρουν διάφορες περιοχές, άσημα και όχι επώνυμα χωριά. Ξηρόμερο, Κατούνα, Σκλάβενα, Παχτούρι, Τικάλου, Στάνος, Μποκοβίνα, Ζαβέρνα, Μοναστηράκι κλπ. Θα ήταν θεμητό να πενεύονται με αναφορά σε κεφαλοχώρια. Δεν το κάνουν όμως γιατί είναι σχεδόν νομοτέλεια να μιλάμε για τον τόπο καταγωγής μας, όποιος και αν είναι αυτός. Γιατί όμως επικαλούνται έναν τόπο και όχι περισσότερους, όντας Σαρακατσανέοι που μετακινούνταν συνεχώς.
Μήπως κάποτε είχαν μόνιμη κατοικία κάπου για να φέρουν αυτό ως μέρος από όπου προέρχονται. Μήπως εκεί έζησαν πολλά χρόνια και δέθηκαν με τον τόπο περισσότερο. Πέρα όμως, πώς όμως και γιατί έφυγαν οι άνθρωποι από αυτά τα μέρη που υπεγάλλονται. Έφυγαν οργανωμένοι με τις οικογένειές τους, πολλοί μαζί με τις θάνες τους, ακολουθώντας τις ανάγκες των κομπανιών τους. Έφυγε μια οικογένεια ή μεμονωμένα άτομα χωρίς τα υπαρχοντά τους για εξέλιξη καλύτερης τύχης ή από κάποια έκτακτη ανάγκη. Εδώ η κάθε οικογένεια έχει και τη δική της πορεία. Το βιβλίο παραθέτει για κάθε οικογένεια μια μικρή ιστορία, που συνοδεύεται επίσης και από οικογενειακές φωτογραφίες. Διαβάζουμε ενδεικτικά μια περίπτωση. Οι δικοί μας ήρθαν στην Ήπειρο από το Ξενόπουλο. Έφυγαν γιατί οι Τούρκοι πράκτορες του Χαρατσιού ήθελαν εκτός των άλλων να τους πάρουν τα τραγιά, τα κεσένια του κοπαδιού. Αντέδρασαν οι δικοί μας και σκότωσαν τους Τούρκους. Μετά από αυτό πήραν τα μάτια τους και άλλοι πήγαν στην Πελοπόννησο και κάποιοι ήρθαν στην Ήπειρο. Δεύτερη περίπτωση. Ήρθαν στην Ήπειρο από το Ξηρόμενο. Ο Γιάννης ο προγονός τους για κάποια αιτία αναγκάστηκε να φύγει από το Ξηρόμενο για να χρηθούν τα ίχνη του και πέρασε στην Ήπειρο. Το προηγούμενο επώνυμό τους το συναντάμε στις περιοχές της Λευκάδας και της Τολογαρνανίας. Διαβάζοντας με προσοχή όλες αυτές τις οικογενειακές ιστορίες, διαπιστώνουμε πως πρόκειται για ανθρώπους από διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Θεραίας Ελλάδος, να φεύγουν από τον τόπο τους και να ασχολούνται με την ομαδική κτηνοτροφία χωρίς πλέον μόνιμη κατοικία. Μάλιστα δε, κάποιοι να μπαίνουν στον ομαδισμό αργότερα από κάποιους άλλους και να προσαρμόζονται και πολύ εύκολα. Κτηνοτρόφοι κορύφονται και στον τόπο τους. Και αν και από τότε πέρασαν χρόνια, άλλαξαν οι γενιές, στη συλλογική τους μνήμη, ως τόποι καταγωγής των απογόνων τους, δεν καθιερώθηκαν άλλοι. Όλες οι περιοχές όπου περιπλανήθηκαν για χρόνια με τα ζώα τους θεωρήθηκαν ξένες. Θα μπορούσα να απαριθμίσω πολλά ονόματα Σαρακατσανέων, αλλού να ζουν και να δημιουργούνται και μάλιστα για αρκετές γενιές, και άλλων τόπων να επικαλούνται ως τόπο δικό τους. Άξιο παρατήρησης και μελέτης είναι το γεγονός ότι όλοι οι Σαρακατσανέοι που ήρθαν στην Ήπειρο, στην πλειονότητά τους, όπως ήδη λένε, ήρθαν από το Ξηρόμενο και μάλιστα από το βόρειο μέρος του, που γειτνιάζει με την Ήπειρο, και όλοι πηγαίνουν στο Ζαγόρι. Εκεί δραστηριοποιούνται μαζί με άλλους συγκρότες Σαρακατσανέων, ξεκαλοκαιριάζουν στα βουνά της περιοχής αυτής και ξεχεμονιάζουν κατά κανόνα στα παιδινά της Πρέβεζας, της Άρτας και της Ετωλογαρνωνίας. Διαμορφώνουν έτσι μια συλλογική ταυτότητα, αυτή του ελληνόφωνου μετακινούμενου κτηνοτρόφου, χωρίς μόνιμη κατοικία. Γιατί όμως πηγαίνουν μόνο στο Ζαγόρι και πολύ σπάνια κάπου αλλού? Τι ήταν αυτό που τους ανάγκασε να πάνε εκεί, πέρα από την εξέταση των λόγων που πολύ συνοπτικά μας δίνει το βιβλίο? Θα πρέπει να δούμε διεξοδικότερα και αναλυτικά την υπάρχουσα κατάσταση που το κρατούσε στο Ζαγόρι την εποχή αυτή αναφορικά με την κτηνοτροφία. Στο Ζαγόρι και στην Ήπειρο γίνονται συγγενείς μεταξύ τους, από όπου και αν έρχονται. Όλες οι οικογένειες των Σαρακατσανέων που καταγράφονται στο βιβλίο συγγενεύουν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ούτε μια που να μην έχει συγγενικούς δεσμούς τουλάχιστον με μία ακόμα. Μάλιστα δε αυτές που είναι και πολυπληθέστερες συγγενεύουν σχεδόν με όλες τις άλλες πλην ελεγχής του περιπτώσεων. Η ενδογαμία υφίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ των οικογενειών των Σαρακατσανέων. Ως προς το χρόνο μετακίνησης αυτών στην Ήπειρο, διαπιστώνουμε από τις γενεαλογίες, σημειώνεται άλλωστε και στην εισαγωγή του βιβλίου, ότι είναι περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα, εποχή όπου υφίσταται ελληνικό κράτος. Το πρώτο τμήμα της χώρας, Θεραία Ελλάδα, Πελοπόννησος και νησιά, είχε ελευθερωθεί από τους Τούρκους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και την κατάσταση που κρατούσε στα πρώτα αυτά ελεύθερα μέρη, όπως την Ετωλογαρνανία, από όπου παρατηρούμε το μεγαλύτερο όγκο των Σαρακατσανέων της Ηπείρου να έρχονται. Μήπως δηλαδή οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εκεί, όπως για παράδειγμα η καθυστέρηση της διανομής των εθνικών γεών, η άνθηση του τσιφλικιού, ο πλεονασμός εργατικών χεριών, η οργάνωση του νέου ελληνικού κράτους με ευρωπαϊκά πρότυπα, η αύξηση της φορολογίας ανάγκασε τους ανθρώπους αυτούς να μετακινηθούν προς την γειτονική Ήπειρο που ήταν ακόμα τουρκοκρατούμενη. Μια διεξοδικότερη ίσως μελέτη, έχω την αίσθηση, ότι μπορεί να δώσει στον ερευνητή σημαντικά στοιχεία για τις μετακινήσεις και τη ζωή του Σαρακατσανέων. Ακόμα θεωρώ ότι το βιβλίο δίνει αφορμή για επαναπροσδιορισμό πολλών θέσεων που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για την καταγωγή των Σαρακατσανέων από μελετητές του. Πώς λοιπόν γίνεται
άλλα να λένε οι εφηγήσεις των παλαιότερων Σαρακατσανέων και άλλα να καταγράφονται από πολλούς ως ιστορία. Μήπως οι ιστορίες των οικογενειών μας οδηγούν σε άλλους δρόμους, μακριά από αυτούς που μας έχουν επιτέψει στη σκέψη μας κάποιοι μελετητές των Σαρακατσανέων? Μήπως αυτό που πιστεύουμε και αυτό που φέρεται από τις γενεολογίες είναι διαφορετικά αντίθετα? Αντιλαμβάνομαι πόσο βαθιά μπορεί να είναι ριζωμένες κάποιες αντιλήψεις σε όλους μας. Τελικά, ο καθένας βλέπει και ισχυρίζεται αυτό που θέλει. Σημασία όμως έχει πώς το τεκμηριώνει και πόσο πιστικά στοιχεία επικαλείται. Το βιβλίο μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και μια άλλη ανάγνωση των κειμένων που καταγράφονται από τις αφηγήσεις. Μια προσεκτικότερη ίσως μελέτη μας φωνέρωνε και άλλες πλευρές της πραγματικότητας. Ας προβληματιστούμε όλοι μας μελετώντας το για να εξάγουμε καλύτερα συμπεράσματα για τους προγόνους μας. Υπάρχουν τόσες μαρτυρίες διασωσμένες από τόσους πολλούς Σαρακατσανέους και μάλιστα από αφηγήσεις ανθρώπων ανυποψίαστον στα ιδεολογήματα αρκετών μελετητών. Πράγματι υπάρχει μια ακόμη βάση δεδομένων στο βιβλίο και μάλιστα κατά την εκτίμησή μου πολύ συμπυκνωμένη που μπορεί να μελετηθεί και να αξιολογηθεί. Να δείξει τον δρόμο της ιστορικής πορείας των Σαρακατσανέων. Να βοηθήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας με επιστημονικά πλέον κριτήρια. Κατά την ταπεινή μου άποψη, μεγάλη είναι η προσφορά όλων των ανθρώπων που συνεδέλυσαν στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια για την καταγραφή των γεωλογικών μέτρων και άλλων ιστορικών στοιχείων οικογενειών της Υπήρου. Όποια ενδεχόμενα λάθη από κακή πληροφόρηση, κυρίως σε ονόματα ανθρώπων, είναι μάλλον άνευ σημασίας για τους μελετητές και δεν αλλοιώνουν τη σχολιότητα του βιβλίου. Ακόμα συγχαρητήρια αξίζουν σε όσους κατέγραψαν συνειδητά τα δικά τους γεωλογικά μέτρα και τα δημοσίευσαν αρχικά στα Σαρακατσάνικα χαιρετήματα, ώστε στη συνέχεια να αποτελέσουν υλικό για τη συγγραφή του βιβλίου του αδερφού μου. Τέλος, θα ήθελα να κάνω και μια πολύ μικρή αναφορά στις φωτογραφίες του βιβλίου. Οι φωτογραφίες γενικά προσφέρουν αποδείξεις για κάτι για το οποίο ακούμε, αλλά μπορεί και να αμφιβάλλουμε. Αυτό φαίνεται αποδεδειγμένο όταν μας επιτεθεί η φωτογραφία. Φωτογραφίζοντας κάποιος κάτι, το κάνει δικό του, το οικειοποιείται. Οι φωτογραφίες του βιβλίου είναι κατά κανόνα από χαρούμενες στιγμές για την κάθε οικογένεια. Από γάμους, γιορτές, οικογενειακά πανηγύρια, άλλες προσωπικές και οικογενειακές φωτογραφίσεις. Πολύ λίγες ως ελάχιστες είναι και από τις καθημερινές ασχολίες, κάτι που θεωρώ πολύ λογικό. Εξάλλου παλαιότερα δεν υπήρχε καν δυνατότητα φωτογράφησης σε καθημερινή βάση όπως είναι σήμερα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Οι Σαρακατσανέοι, όπως και όλοι οι άνθρωποι, συνήθιζαν να φωτογραφίζονται με την καλή τους ενδυμασία, με ό,τι καλύτερο είχαν. Να μην είναι όπως κατά την προσφυλή τους έκφραση. Όπως να είναι δηλαδή. Μέσα από τη φωτογραφία κανένας δεν ανακαλύπτει την ασκήμια. Μέσα από αυτές πάντα ανακαλύπτουμε την ομορφιά. Πάντα φωτογραφίζουμε κάτι που είναι ωραίο. Ποτέ δεν λέμε τι άσχημο είναι αυτό, ας το φωτογραφίσουμε. Στόχος της φωτογραφικής κατάκτησης είναι η καθημερινή ζωή, στην αποθέωσή του, καθώς και κάθε είδους ομορφιάς που μόνο η κάμερα αποκαλύπτει. Οι φωτογραφίες, ωστόσο, για τα μέλη της οικογένειας έχουν ξεχωριστή νοηματοδότηση. Οι εικόνες είναι διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τον κόσμο. Σκοπός τους είναι να παραστήσουν τον κόσμο και να τον κάνουν κατανοητό στον άνθρωπο. Καθώς το βλέμμα που σαρώνει μια φωτογραφία περιπλανάται στην επιφάνειά της, γυρίζει πίσω στον χρόνο. Ερμηνεύει συμβάντα και καταστάσεις. Οι εικόνες γίνονται έννοιες και ιστορία για την κάθε οικογένεια και μέσα από αυτές κατασκευάζει ένα πορτρέτο χρονικό του εαυτού της. Είναι αυτή η συλλογή των εικόνων μάρτυρας της συνέχισης κάθε οικογένειας. Ποιες δραστηριότητες φωτογραφίζονται δεν φαίνεται να έχει κυρίαρχη σημασία. Η εικόνα θα συνεχίσει να υπάρχει και να αποδίδει στο γεγονός ένα είδος αθανασίας και σπουδαιότητας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσουμάνη, που κρύβεται πίσω από τα ονόματα και τις ιστορίες. Χρειάζεται περαιτέρω μελέτη, μας είπε. Το όνομα, κυρίες και κύριοι, αποτελεί για τον άνθρωπο το πλέον μόνιμο περιουσιακό στοιχείο. Διότι όλα τα άλλα στοιχεία που αποτελούν το σύνολο της περιουσίας του ανθρώπου πάνω στη γη υπόκειται πάντα στη φθορά. Ενώ το όνομα, το επώνυμο, παραμένει άστατο. Συνεχίζουμε. Ο Ευάγγελος Παπηγιώτης, ιστορικός, γεννήθηκε στα Άνω Παιδινά Αγορίου, τελείωσε το ιστορικό αρχαιολογικό στα Γιάννενα, έκανε μεταπτυχιακό στον τομέα της λαογραφίας και έχει συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου, έχει γράψει άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Κύριε Παπηγιώτη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα.
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκαμε εμείς, οι ομιλητές που ήρθαμε από τα Γιάννενα και οι συντελεστές της έκδοσης που έχουν έρθει από την Αθήνα. Καταντάμωσαμε απόψε σε αυτήν την θερμή και καλή αίσθητη αίθουσα και της Σαρακατσανέως. Αυτή είναι η άποψή μου και θα προσπαθήσω να σας την εκθέσω. Πολύς λόγος, γραπτός και προφορικός, έχει γίνει για την κοιτίδα των Σαρακατσανέων. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό, καθώς παρουσιάζει όχι την κοιτίδα, αλλά την πατρίδα των Σαρακατσανέων. Και ποια είναι η ιδιαίτερη πατρίδα αυτών των φεραίικων κτηνοτρόφων? Μα φυσικά αυτοί που κουβαλούσαν μαζί τους στις εποχικές μετακινήσεις τους, μαζί με τα σέα και τα κοπάδια τους. Πατρίδα τους, βομή τους και εστίες τους ήταν οι στάνες, αλλά και οι δικοί τους άνθρωποι, ηθικοί, όπως άρχισαν να λένε τους συγκινείς. Σαν ξεκινάνε οι αδερφοί, γελάνε όλες οι στράτες. Σαν ξεκινάει και ο μοναχός, όλες οι στράτες κλαίνε. Αυτό το τραγούδι τραγουδούσε με κλειστά τα μάτια πριν από καμιά 60 χρόνια ο Μπαρμπανίκος, μοναχογιός κι αυτός. Γι' αυτό και οι Σαρακατσανέοι φρόντιζαν να πορεύονται και να πορεύουν με θκούς. Θυμάμαι και τη θιά μου την Πανωρέα, όταν μας έβλεπε, μας αγκάλιαζε χαρούμενη και συγκινημένη ταυτόχρονα φωνάζοντας: «Πού φάνηκες κόσμε μου?» Αλλά και στη λύπη, τους ίδιους ανθρώπους ανακαλούσε στα γυρίσματα των μυρολογιών. Αλήθεια, κόσμε μου. Οι Σαρακατσανέοι θεωρούν ότι βασικό προτέρημα του χαρακτήρα ενός ανθρώπου είναι να είναι πονετικός, να είναι κρυσούμενος και να σε κάνει για σόι. Η ιδιωτεία, δηλαδή το να κοιτάει κάποιος τη δουλειά του και το συμφέρον του και μόνο, αποτελούσε τόσο για τους αρχαίους Έλληνες όσο και τους Σαρακατσανέους συνώνυμο της ανοησίας. Η συγγένεια αποτέλεσε στο παρελθόν και ως ένα βαθμό αποτελεί και σήμερα τον κύριο πυλώνα της κοινωνικής ζωής της Σαρακατσάνικης κοινότητας. Είχαμε την τύχη, ως συμπυρώτες Σαρακατσανέοι, να πραγματοποιηθεί από τον Τζον Κάμπελ η υποδειγματική ανάλυση του συστήματος συγγένειας της κοινότητάς μας. Το σώσιο του Σαρακατσανέως είναι αμφιπλευρικό, δηλαδή περιλαμβάνει στην ίδια έκταση συγγενείς από το σώσιο του πατέρα και από το σώσιο της μητέρας, μέχρι τα δεύτερα ξαδέρφια, αν και δίνεται κάποια έμφαση στους συγγενείς του πατέρα και ιδίως σε αυτούς που έχουν το ίδιο επώνυμο. Η αδελφότητα των Εναθήνες Υπηρετών Σαρακατσανέων ανέλαβε το μακροχρόνιο και επίπονο έργο της καταγραφής των γενεολογικών δέντρων των οικογενειών των Σαρακατσανέων της Υπήρου. Η καταγραφή αυτή περιλαμβάνει, εκτός από τα σχεδιά γράμματα με τις γραμμές των απογόνων, όλα εκείνα τα στοιχεία που μαρτυρούν την ιστορική πορεία των οικογενειών. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της πολύχρονης έρευνας θεωρώ ότι είναι η σοβαρότητα και η συνέπεια με την οποία οι ερευνητές συγκέντρωσαν και παρουσιάζουν το υλικό. Αντί για απλές εκθέσεις αφηγήσεων, οι επιμελητές μας προσφέρουν κείμενα με σαφήνεια και επιστημονική ετοιμότητα. Στηριζόμενοι, όπως ήταν φυσικό, κυρίως σε προφορικές μαρτυρίες, δεν παρουσιάζουν ως πραγματικότητα τις πληροφορίες τους, όταν αυτές δεν μπορούν να διαστημωθούν με άλλες προφορικές ή με γραπτές μαρτυρίες. Είναι πολύ προσεκτικοί οι επιμελητές, λέγοντας για παράδειγμα: «Ο Γιάννης Στέλιου Ντέτσικας ανέφερε ότι ο πατέρας του επισκεπτόταν συγγενείς του στα σκλάβαινα της Ακαρνανίας και είχε ακούσει ότι το προηγούμενο επώνυμό τους ήταν Στραβοκέφαλος». Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν εύκολο για τους συντάκτες αυτού του γενεολογικού δέντρου να ξεμπερδεύουν εύκολα, γράφοντας «Οι Ντετσικέοι ονομάζονταν Στραβοκεφαλαίοι και κατάγονταν από τα σκλάβαινα». Για τον λόγο αυτό, για να μην αδικείται η προσεγμένη εργασία των μελών της Εναθήνες Αδελφότητας, θα παρότρινα να γίνεται προσεκτικά και η ανάγνωση του βιβλίου από τους αναγνώστες. Παρότι είναι ψυχολογική ανάγκη να καταφεύγουμε σε βεβαιότητες και να μην αφήνουμε να αιωρούνται αναπάντητα ερωτήματα, παρόλα αυτά, άλλο σημαίνει η έκφραση «ήρθε από εκεί» και άλλο «κατάγεται». Όπως επίσης, άλλο είναι ένας ισχυρισμός και άλλο μια βεβαιωμένη, διασταυρωμένη ιστορική πραγματικότητα. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι οι προφορικές μαρτυρίες δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα δεδομένα. Στον προφορικό λόγο, η καταγραφή είναι δύσκολη. Η πιστή απομνημόνευση ακόμα πιο δύσκολη, όπως επίσης και η μετέπειτα επαλήθευση των λεγόμενων από τον ίδιο πληροφορητή, είναι συχνά αδύνατη. Οι αναγνώστες θα παρατηρήσουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Σαρακατσάνικων οικογενειών έχουν έρθει στην Ήπειρο από το Ξηρόμηλο. Άλλοι από κάποια ανάγκη,
κάποιοι ίσως από επαγγελματική επιλογή. Είναι άραγε κοιτίδα το ξηρόμερο ή ήταν τα χυμαδιά τους. Ενδείξεις υπάρχουν κατά περίπτωση, αλλά για να είμαστε ακριβείς, τίποτε δεν αποσυμφινίζεται πλήρως. Με βάση τα παραπάνω, το βιβλίο, εκτός από πηγή πληροφοριών και γνώσεων, αποτελεί και μια αφορμή να εμπλουτιστούν περαιτέρω ή ακόμα και να διορθωθούν κάποια στοιχεία που αφορούν την ιστορία της κάθε οικογένειας. Οι επιμελητές της έκδοσης έχουν μοχθήσει αρκετά στην επεξεργασία του υλικού. Αυτό φαίνεται και στη διασταύρωση των γενεαλογικών δέντρων με στοιχεία που μας παρέχουν άλλα γενεαλογικά δέντρα. Το στήριγμα των ερευνητών ήταν οπωσδήποτε συγκεκριμένα πρόσωπα σε κάθε οικογένεια. Όλοι οι Σαρακατσανέοι γνωρίζουμε ότι σε κάθε σόι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι ζωντανά ληξιαρχία. Ωστόσο, η μνήμη των Σαρακατσανέων για το παρελθόν τους δεν είναι τόσο ισχυρή όσο αυτή άλλων πολιτισμών. Είναι γνωστή, για παράδειγμα, η ιστορία του Αφροαμερικάνου Άλεξ Χάλεϊ, που ήξερε ότι πριν από 7 γενιές ένας προγονός του το 1763 που βρισκόταν στην Αφρική τότε, πήγε να κόψει ξύλα για να φτιάξει ένα τύμπανο, εχμαλωτίστηκε και πουλήθηκε σκλάβος. Συγκλονίστηκε όταν, ψάχνοντας τις ρίζες του, ένας γέρος στην Γκάμπια της Αφρικής ανέφερε όλο το γενεαλογικό δέντρο και την συγκεκριμένη ιστορία που ήξερε και ο Χάλεϊ. Οι Σαρακατσανέοι δεν έχουν τόσο λεπτομερείς μνήμες για το παρελθόν τους. Συχνά ξεχνούν ακριβείς ονομασίες, ξεχνούν παλιούς προγόνους. Ας είναι καλά οι άνθρωποι ληξιαρχία που αναφέραμε πιο πάνω. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι Σαρακατσανέοι ο τρόπος ζωής των Σαρακατσανέων ήταν μετακινούμενος. Οι Σαρακατσανέοι πήγαιναν όθε σε πάρει πρατίνα. Οι βλάχοι του είχαν στο σκοτό, φόρτωναν τρεις φούρκες και κίναγαν. Έχοντας αυτόν τον τρόπο ζωής, και φυσικά δεν είχαν κανέναν λόγο να πιστεύουν ότι η ζωή τους θα αλλάξει, θεωρούσαν ως πατρίδα τη μετακινούμενη στάνη και το σόι τους. Συνήθως, οι τόποι που αναφέρουν σχετίζονται με συγκεκριμένα, ευχάριστα ή δυσάρεστα περιστατικά, ως ο χώρος στον οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα πρόσωπα. Το γεγονός επίσης ότι αρκετοί δεν θυμούνται ακόμα και προπάγους οφείλεται στον περιορισμό του σογιού μέχρι τα δεύτερα ξαδέρφια. Μετά το σόι βγαίνει. Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τον Κάμπελ επειδή η κοινότητα είναι διασπαρμένη. Ο αριθμός των οικογενειών λιγοστός, υπάρχει ενδογαμία, άρα όταν βγαίνει το σόι, οι μακρινοί συγγενείς γίνονται δυνάμεις συμπεθέρι. Βέβαια, ο Κάμπελ αναφέρει ότι εκτός από το τυπικό σόι, υπάρχει και το λειτουργικό σόι, στο οποίο υπάρχουν συγγενείς πιο έξω από τα δεύτερα ξαδέρφια, ενώ απουσιάζουν πιο κοντινοί συγγενείς. Είναι αυτό που ένας Άγγλος ιστορικός ονόμαζε ανυπότακτη καθημερινότητα, η οποία πολλές φορές υπερβαίνει τύπους και θεσμούς. Οι επιμελητές της έκδοσης, όταν έπεφταν σε κάποιο αδιέξοδο, έψαχναν για άλλα μονοπάτια χρησιμοποιώντας το πλέγμα των συγγενικών δεσμών. Το σόι του πατέρα, της μάνας, τους συγγενείς εξαγιστίας, κάπου θα έβρισκαν άκρη. Ένα άλλο δύσκολο ζήτημα ταξινόμησης αποτελούν τα επώνυμα. Όσο εύκολη φαίνεται η παρουσίαση των δέντρων, τόσο δύσκολη είναι στην πράξη, καθώς κάποια επώνυμα προέρχονται από κάποια άλλα. Για παράδειγμα, ο Καραφέρης ήταν Μπαλατσός, ο οποίος παλιότερα ήταν Μπάρκας. Η Μιχαλακέη ήταν Θεοδόρο, παλιότερα Τσουμανέη. Ο ένας αδερφός γράφτηκε Μιχαλάκης, ο άλλος κράτησε τον Θεοδόρο. Οι επιμελητές κατά περίπτωση παρουσιάζουν αυτούσια κάποια σόγια, ενώ άλλα τα προσαρτούν στο παλιό επώνυμο. Οπωσδήποτε το ευρετήριο επωνύμου στην εισαγωγή βοηθάει πολύ τον αναγνώστη. Στην παρουσίαση των γενικών ιστοριών συχνά κάτι απουσιάζει. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος συλλογικής μνήμης, είναι η συλλογική λήθη. Η λήθη που μορφοποιεί και ρυθμίζει τη μνήμη. Αν και πολύ συχνά στο βιβλίο αναφέρονται ιστορίες για εγκλήματα, ιστορίες για ληστείες. Υπάρχουν όμως και κάποιες πραγματικές εμπειρίες που οι πρωταγωνιστές τους και οι απόγονοί τους θέλουν να ξεχάσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ο σεβασμός της λήθης είναι αντίστοιχος με αυτόν της μνήμης, καθώς αυτά τα γεγονότα παραμένουν στην ανεπίσημη προφορική ιστορία. Η παρουσίαση των γενεαλογικών δέντρων και των οικογενειακών ιστοριών διανθίζεται από παλιές φωτογραφίες. Κάποιες από αυτές αποτελούν πρίκα από την πολύχρονη εργασία που πραγματοποίησαν μέλη της αδερφότητας για την έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος το 2011. Άλλες συλλέχτηκαν στη διαδικασία της έρευνας για τα γενεαλογικά δέντρα. Όμορφες εικόνες.
Με πολύ γλαφυρό τρόπο, οι συνομιλητές μου παρουσίασαν πριν τις φωτογραφίες αυτές. Βλέπεις γερόντους που δεν γνώρισες, οι οποίοι μοιάζουν εκπληκτικά με τα εγγόνια τους. Βλέπεις ανθρώπους που θυμάσαι στην πίστη της ζωής τους και στις εικόνες είναι νέοι και γεροί. Βλέπεις οικογενειακές φωτογραφίες με τους γερόντους στη μέση, τις γυναίκες πίσω όρθιες. Οι γυναίκες είναι πάντα όρθιες, δεν είναι τυχαίο αυτό. Τους άντρες μπροστά σταυροπόδι. Τα μικρά παιδιά να αγκαλιάζονται στοργικά από ενήλικες και τα μεγαλύτερα μια χαρούμενη παρέα. Βλέπεις στιγμιότυπα από χαρές και άλλα από το καθημερινό μόχθο. Και εικόνες ανθρώπων με σκαμμένο το πρόσωπό τους από τις χαϊμοχίες, με καθαρό βλέμμα, άλλοτε ντροπαλή και άλλοτε ανέμενη. Όλος ο μικρό κόσμος της Τάνης, τόσο σημαντικός για τους ανθρώπους της. Είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο το πρώτο ληξιαρχείο των Σαρακατσανέων της Ηπείρου? Είναι κάτι πολύ σπουδαιότερο. Είναι οι κρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθρώσω, όπως λέει ο Ελίδης. Και εμείς συλλαβίζουμε και αρθρώνουμε την ταυτότητά μας, ανακαλώντας τις ιστορίες των προγόνων μας. Ανθρώπων που μόχθησαν, ανθρώπων που κινδύνεψαν, ανθρώπων που αγωνιούσαν, ανθρώπων που πονιούνταν και αλληλοβοηθούνταν, ανθρώπων που πέτυχαν και άλλων που χάθηκαν πρόωρα, από αρρώστια, ατύχημα ή σκοτωμό. Ιστορίες ανθρώπων με χαρίσματα και με ελαττώματα. Η ιστορία των δικών μας ανθρώπων, η δικιά μας ιστορία. Η έκδοση αυτή δεν είναι το τέλος της προσπάθειας της αδελφότητας να συλλέξει τις οικογενειακές ιστορίες της κοινότητάς μας. Πρόθεση της αδελφότητας είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου θα είναι εφικτή η συνεχής ενημέρωση και διόρθωση των δεδομένων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο που μας προσφέρει η τεχνολογία, καθώς τα γραπτά μένουν, ωστόσο τα ηλεκτρονικά δεδομένα μπορούν και να αλλάξουν. Τα γενεολογικά δέντρα και οι οικογενειακές ιστορίες μπορούν να είναι χρήσιμα σε αρκετούς τομείς της ιστορικής έρευνας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μας προσφέρουν γνώσεις για την ιστορική πορεία των Σαρακατσανέων. Η ιστορική δημογραφία, για παράδειγμα, έχει τα εργαλεία να υπολογίσει τους ρυθμούς της δημογραφικής ανάπτυξης των Σαρακατσανέων της Ηπείρου και μέσω αυτού τον πληθυσμό τους ανά εποχή και αναλογικά τον πληθυσμό όλων των Σαρακατσάνικων κοινοτήτων. Η ιστορική γεωγραφία έχει τη δυνατότητα να ανασυνθέσει τις μετακινήσεις των Σαρακατσανέων, αλλά και να τις ερμηνεύσει με βάση τις εκάστοτε πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι της ιστορίας που μπορούν να ωφεληθούν από τα γεωλογικά δέντρα, όπως είναι η μικροϊστορία, η προφορική ιστορία, ακόμα και η λεγόμενη ιστορία των συναισθημάτων. Σήμερα το πρωί, συνομιλώντας με μια γιατρό, πληροφορήθηκα και μια άλλη κρίση των γενεολογικών δέντρων, στη γενετική και στην ιατρική, με τη μελέτη της κληρονομικότητας. Οι Σαρακατσανέοι, όπως όλοι οι πληθυσμοί που παρουσιάζουν ισχυρές ενδογαμικές τάσεις, παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα σε μεταλλάξεις του DNA. Γεγονός που σημαίνει υψηλή συχνότητα σε σπάνια σύνδρομα, σε αυτοάνωσα και σε ασθένειες των οφθαλμών. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, εξαιτίας όσων προανέφερα, θεωρώ ότι το θαυμάσιο βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε αποτελεί έναν θησαυρό για την έρευνα της ιστορίας των προγόνων μας, για τη δικιά μας ιστορία. Εύχομαι καλή δύναμη στα μέλη της αδελφότητας για να συνεχίσουν τη δημιουργική τους δραστηριότητα. Ας τους μιμηθούμε και ας συμπορευτούμε μαζί τους στον δρόμο προς την αυτογνωσία. Σας ευχαριστώ. Τον κύριο Παπηγιώτη. Οι Σαρακατσανέοι πορεύτηκαν βασισμένοι στην ενότητα, μας είπε η κυρία Βρέλη. Όλοι θα θυμηθούμε το δικό μας γενεολογικό δέντρο, ο πατέρας του πατέρας μας, ο πατέρας του παππού μας, ο πατέρας μας, μας είπε ο κύριος Τσουμάνης, για ανθρώπους ληξιαρχία και για το μικρό κόσμο της Στάνης, μας μίλησε ο κύριος Παπηγιώτης. 80 γενεολογικά δέντρα. 13.500 ονοματεπώνυμα στο Λεύκομα. Δεν ξέρω πόσο βοήθησαν εκείνες οι γυναίκες που ξήγαγαν τα σόγια. Ναι. Θα μας πει περισσότερο από την επιμέλεια της έκδοσης του Λευκόματος, ο ένας εκ των επιμελητών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας, ο κύριος Δημήτρης Τάνης.
Καλησπέρα και από μένα και από πάντα σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συμπυκνωθεί σε διάστημα 10-15 λεπτών, πέρασε και η ώρα, η εμπειρία ή αν θέλετε εμπειρίες για την εκκάμπωση από μια σχεδόν δεκάχρονη ενασχόληση με τη σύλλεξη γενεαλογικών δέντρων και με την επιμέλεια της έκδοσης του Λευκόματος που κράτησε κοντά 2 χρόνια. Μια ερώτηση πριν ξεκινήσω. Όσοι από εσάς σαρακατσανέοι και μη ξέρετε το όνομα του προσπάπου σας. Πολύ. Εκτιμώ περίπου γύρω στο 80%. Λοιπόν, συνεχίζω.